Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί φοιτητές. Καλώς ήρθατε σε άλλη μία εκδήλωση του προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης του Ιατρικού Αθηνών. Το θέμα της σημερινής συνάντησης αφορά την αντιμετώπιση ανεβρισμάτων και μάλιστα αυτών που λέμε αορτικών ανεβρισμάτων, αλλά επιπλεγμένων ανεβρισμάτων που είναι λίγο πιο δύσκολα από τα συνήθη, σε πιο δύσκολες περιοχές της αορτής και ίσως με διαφορετικές παθολογίες, όπως θα δείτε, που να αφορούν δηλαδή και διαχωρισμούς. Θα πούμε ορισμένα πράγματα στην αρχή που αφορούν τις αγγειακές παθήσεις γενικότερα. Όπως βλέπετε, παρόλο το ότι υπάρχει μια κάμψη τα τελευταία χρόνια, αυτά είναι αίτια θανάτου, βλέπετε ότι οι αγγειακές παθήσεις εξακολουθούν και είναι η πρώτη αιτία θανάτου και θα συμπλήρωνα και αναπηρίες, ιδίως για τους ενήλικες. Είναι οπωσδήποτε πολύ περισσότερο και από τις κακοήθεις νεοπλασίες και από τα λοιμώδη νοσήματα. Ξανά υπάρχει οπωσδήποτε μια κάμψη στην καμπύλη αυτή, αλλά εξακολουθεί και είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Να εντοπιστούμε λίγο για τα ανεβρίσματα της αορτής και μάλιστα για την κοιλιακή αορτή. Είναι η 13η κατά σειρά συχνότητας αιτία θανάτου και είναι η τρίτη αιτία ευνίδιου θανάτου. Καταγράφονται στην Ευρώπη περίπου 16.000 θάνατοι ετησίως. Σε νεκροτομικό υλικό η συχνότητα πάει από 1,8 ως 6,6. Υπάρχει μια σαφής αρνητική, αν το θέλετε, υπεροχή του ανδρικού φύλου, 3 έως 8 προς 1 σε σχέση με τις γυναίκες. Σιγά-σιγά αυξάνηκε το ποσοστό των γυναικών, αλλά για την ώρα είναι κυρίως η ανδρική πάθηση. Πολύ σημαντικό, ιδίως για τους φοιτητές, να ξέρουν ότι υπάρχει μια εξαπλάσια συχνότητα στους συγγενείς πρώτου βαθμού και θα πούμε δύο κουβέντες από εκεί και μετά. Σε Καυκάσιους τώρα, πάνω από τα 65, η συχνότητα εμφάνισης είναι γύρω στο 4% και αυτό διπλασιάζεται στους υπερτασικούς ασθενείς. Άρα είναι ομάδες υψηλότερου, αν το θέλετε, κινδύνου και εκεί πρέπει να εντοπίσουμε την προσοχή μας για την έγκαιρη διάγνωση. Πολύ σημαντικό, η ανάπτυξη ενός ανεβρίσματος είναι πολυπαραγοντική. Δεν είναι δηλαδή μόνο στα πλαίσια των κλασικών ενοχοποιητικών αιτίων που έχουμε στην ανάπτυξη της αθυροσκλήρωσης. Και έτσι τα ανεβρίσματα της αορτής γενικά έχουν ένα σημαντικό γενετικό υπόβαθρο που ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να το ξεδιαλύνουμε και έτσι ιδίως σε δικοτικούς διδύμους έχει βρεθεί ότι υπάρχει γύρω στο 70% γενετική προδιάθεση με έκφραση πάνω από 60 γονίδια στην αορτή αυτών των ανθρώπων. Είναι λοιπόν ένα σύνθετο πολύπλοκο πρόβλημα και έτσι πρέπει να το βλέπουμε όταν σχεδιάζουμε τι πρέπει να κάνουμε για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του. Για να γίνουν τα πράγματα λίγο ακόμη πιο μπερδεμένα, έχει φανεί ότι οι διαβητικοί εμφανίζουν σε λιγότερο ποσοστό ανεβρίσματα αορτής, το οποίο είναι, θα έλεγα, ένα παράδοξο, γιατί ο διαβήτης, όπως ξέρουμε, είναι άμεσα συνδεδεμένος με εμφάνιση προβλημάτων αθυροσκλήρωσης και επιπλοκών της αθυροσκλήρωσης. Αυτό λοιπόν το παράδοξο εξηγείται από το γεγονός ότι η υπεργλυκαιμία αυξάνει την αορτική δυσκαμψία και άρα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα μειωμένο στρες στο αορτικό στο αορτικό τείχομα. Στους διαβητικούς λοιπόν έχουμε μια αυξημένη αορτική πάχυνση
ενδοθυλίου προς μέσο χιτώνα και μειωμένο στρες στο αορτικό τοίχωμα. Και το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε αντιμέτωποι με αυτό που λέμε επιδημία του διαβήτη, και άρα αυτός ίσως είναι ένας λόγος που έχουμε και μια μείωση στην εμφάνιση περιπτώσεων ανεβρισμάτων της αορτής. Το καλό συνολικά είναι ότι αν δούμε αυτές τις τάσεις και την ετήσια θνησιμότητα από ραγέντα ανεβρίσματα, βλέπουμε ότι υπάρχει μία συνεχιζόμενη πτώση και αυτό αφορά και τα ανεβρίσματα της κοιλιακής αορτής και τα θωρακοκοιλιακά ανεβρίσματα. Η εξήγηση σε αυτό μπορεί να είναι λόγω της μειούμενης συχνότητας εμφάνισης ανεβρισμάτων, λόγω ξανά της επιδημίας του σαχαρό διαβήτη, λόγω προγραμμάτων μαζικού ελέγχου πληθυσμού. Υπάρχουν χώρες που εφαρμόζουν αυτά τα συστήματα μαζικού ελέγχου του πληθυσμού. Φαίνεται ότι δεν είναι cost effective το να κάνεις γενικά σε όλο τον πληθυσμό έναν έλεγχο για παρουσία ενός ανεβρίσματος, αλλά εάν προσπαθήσει κανείς να εντοπίσει ομάδες που έχουν σε υψηλότερο ποσοστό την πιθανότητα να έχουν ένα ανέβρισμα, και είπαμε ποιες είναι αυτές οι ομάδες, κυρίως άνδρες μετά τα 65 και ιδίως οι υπερτασικοί, τότε φαίνεται ότι τα αποτελέσματα αυτά του προληπτικού ελέγχου μας δίνουν καλές, έτσι, μια καλή προοπτική να διαγνώσουμε έγκαιρα την παρουσία ενός ανεβρίσματος. Είχαμε εφαρμόσει και τον καιρό που ήμουνα με τον κύριο Αβγερινό στο Αττικό ένα πρόγραμμα μαζικού ελέγχου των ακριβώς αυτών των υποψήφιων ασθενών για τους 5 δήμους γύρω από το Αττικό νοσοκομείο με μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια και εδώ με το Δήμο Αμαρουσίου έκανε το ιατρικό ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, το οποίο έχει διακοπεί λόγω του COVID. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ξαναρχίσουμε. Άρα ο μαζικός έλεγχος του πληθυσμού με συγκεκριμένες ομάδες είναι, μας δίνει πρόημα τη διάγνωση, και θεωρώ ότι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που οδήγησε σε μια μείωση των θανάτων από τα ραγέντα αορτικά ανεβρίσματα είναι η εισαγωγή της ενδαγκιακής αποκατάστασης. Ξέρω ότι ορισμένοι, και μάλιστα ο Άρτη προσελθόν, θα διαφωνήσει κάθετα για το θέμα, αλλά εγώ θεωρώ ότι η ενδαγκιακή αποκατάσταση που είναι χειρουργικά, αν το θέλετε, ευκολότερη, έχει οδηγήσει στο να έχουμε λιγότερα ραγέντα ανεβρίσματα. Το πρόβλημα, ένα από τα προβλήματα που έχουμε με την ενδαγκιακή αποκατάσταση είναι ότι οι αγκιοχειρουργοί, που κυρίως ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, ξαφνικά ή λιγότερο σταδιακά θα έπρεπε να αλλάξουμε τον τρόπο που κάνουμε την καθημερινή μας πρακτική. Υπήρχαν αντιστάσεις στην αρχή και από πλευράς των αγκιοχειρουργών και από άλλες ειδικότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή οι οδηγίες παγκόσμια των εταιριών είναι ότι σε ένα ποσοστό γύρω στα 70-75% τα ανεβρίσματα αντιμετωπίζονται ενδαγκιακά. Αυτό έχει την παράπλευρη απώλεια ότι οι χειρουργοί που ασχολούνται με το θέμα αυτό χάνουν τελείως τη δυνατότητά τους στην εκπαίδευση και την εμπειρία στην ανοιχτή χειρουργική, ή αναγκάζονται να κάνουν ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις πάνω σε ήδη προηγηθήσεις ενδαγκιακές επεμβάσεις, που πολλαπλασιάζει το βαθμό δυσκολίας. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου ομάδες επιπλεγμένων ανεβρισμάτων. Μία από αυτές τις ομάδες είχαν την καλοσύνη να την κάνουν και στο Αττικό νοσοκομείο και για κάποιο περίεργο λόγο να την βαφτίσουν με το όνομά μου, και τους ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Να περάσουμε λοιπόν, γιατί μακρηγόρησα, στην σημερινή ημερίδα. Έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές
από ο καθένας θα απευθυνθεί για συγκεκριμένη περιοχή της αορτής. Θα αρχίσουμε με τον κύριο Νίκο τον Τσιλιμπάρη, ο οποίος είναι καθηγητής αγγειοχειρουργικής στο Μόναχο, εξαιρετική θέση, τιμά την Ελλάδα στο εξωτερικό, που θα μας μιλήσει, μας έχει ήδη στείλει την παρουσίασή του, για τα νεφρίσματα ανιούσης αορτής και αορτικού τόξου, που φαίνεται ότι είναι το επόμενο ορόσημο στο τι μπορεί να γίνει στην αγγειοχειρουργική. Θα ακολουθήσει ο Θοδωρής ο Μπίζδας, που είναι του ιατρικού κέντρου, και θα μας μιλήσει για τα θωρακοκοιλιακά νεφρίσματα και μάλιστα για τους διαχωρισμούς στην περιοχή αυτή, για να καταλάβετε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα πριν από αρκετά χρόνια, όταν βγάζαμε τα θέματα για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Αγγειοχειρουργικής και τους είχα στείλει μια περίπτωση με διαχωριστικό ανέβρισμα, όλοι μου αντέτειναν ότι δεν είναι κομμάτι της αγγειοχειρουργικής αυτό. Ο κύριος Μπίζας θα σας διαβεβαιώσει ακριβώς για το αντίθετο. Θα ακολουθήσει ο στενός μου συνεργάτης από πάρα πολλά χρόνια, ο κύριος Αυγερινός, που θα μας μιλήσει για ένα ειδικό πρόβλημα στην αντιμετώπιση ανεφρισμάτων. Τι κάνουμε όταν συγχρόνως ο ασθενής έχει και νεφρική ανεπάρκεια. Και τέλος, ο κύριος Γουγουλάκης να μας μιλήσει για την ανοιχτή αποκατάσταση ανεφρισμάτων, ιδίως όταν έχουν προηγηθεί ενδαγκιακές επεμβάσεις. Θεωρώ ότι οι ομιλητές είναι απόλυτα εξειδικευμένοι στο θέμα, είναι στην πρώτη γραμμή διεθνώς στα συγκεκριμένα αυτά θέματα και συνεπώς περιμένω ότι θα έχουμε μια συναρπαστική και πολύ ενδιαφέρουσα συγκέντρωση. Να παρακαλέσω να δείξουμε την παρουσίαση του κυρίου Τσιλιμπάρη. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, thank you very much for the opportunity to be part of this amazing faculty in your very extensive and nice meeting, and I hope to be present next year with you. The endovascular repair of the aortic arch is still a domain of the open surgery, and the colleagues of cardiovascular surgery have evolved tremendously, with also the frozen elephant trunk bringing a significant amount of improvement in the results in this area, short-term as well as long-term. However, a significant number of patients are still not suitable for this extensive repair, and these are older patients, but also patients that have undergone numerous prior sternotomies and surgeries in the aortic arch and in the aortic root. The options in the aortic arch are extensive, and we need to separate the proximal and the distal arch. And in the zones 1 and 2, of course, fenestrations branch and fenestrated TVAR are the options, with the latter two being the most commonly used. Fenestrating arch endografts have been produced and are available from different companies, and at least as far as I know in Europe, these are the most commonly used. They have different characteristics, and you can see here some designs of this. The advantages of fenestrated repair is that it's actually shorter than a complex branch repair. It can be easier in the fact that it does not address the ascending aorta. It avoids landing in the native vessel, and you don't have to go way into the left ventricle. We did a multi-center collaboration of centers that use the fenestrated approach. We were able to collect 108 patients who had all kind of typical aortic arch pathologies, and most of them non-dissected aneurysm, but also a significant part with dissections. And we had a very good technical success of 99%, although there were some issues with the entanglement of the wire, of the preloaded wire in this Cook design. However, all of the grafts were deployed successfully.
The mortality rate and stroke rate were acceptable. Of course, there is room for improvement. And there were three cases of retrograde aortic dissection that were attributed mostly to the pathology, as these patients had all also type B dissection. When you go into the proximal arch, this is of course a different animal, and the same rules apply here. Chimneys and site of fenestration should be the bailout options, and fenestrary branch repairs the standard. For this, we have now a numerous number of endografts available, from single to double and triple branch devices. This is the Nexus Artivion device, which has been recently also been approved as an off-the-shelf device. It has the disadvantage of having a single branch for the innominate artery, but this is something that still needs to be improved. But this is something that still needs to be controlled in further trials. But the natural evolution of endovascular repair is, of course, to include all the supraaortic vessels. And now we have double and triple branch devices, as the Terumo aortic double branch device. There is now also a triple arch version. This device has produced acceptable results, although still in the early results, some adverse higher mortality and stroke rate. The graft with the most experience worldwide is the arch branch by Cook Medical with two or three branch configuration. And these are the two different designs, as you can see here. It has a short, adverse thinner middle part where the branches are, you can get this in a two branch or a three branch configuration. In our early experience, also from my time in my previous institution in Hamburg, we evaluated the first 54 patients, and these were highly selected patients. Although urgent cases included, we had a very good mortality and stroke rate. And Stefano Hollon published the results of post type A reconstruction with a very good mortality and stroke rate. This is how the triple arch branch design looks like, and this is a schematic an illustration of how the reconstruction should be performed. It has a preloaded catheter for the third branch, and this is the final results from a case in Munich, where you can see that the conformability in the aortic arch of this device is very nice. The first experience with 39 patients worldwide had a very good results with a mortality and stroke rate of 5%. Of course, very often you need to extend these repairs distally by a second step, and this was a case of a five branch repair that we extended, and this is something that is very commonly needed to give the patients a full metal jacket to complete the repair. We evaluated these results in a multicenter study, and we were again able to demonstrate that mortality and spinal cord injury rates are still acceptable in this cohort of complete endovascular repair. But what about suitability? We know that these patients are not all suitable for endovascular repair, just as not all are fit for open repair. We evaluated in our cohort of patients, and we were able to see that for all comers that have had open surgery, 47% would have a feasibility of at least one arch device, and the feasibility for each of the available arch devices was between 31 to 36%. The societies of cardiothoracic surgery and vascular surgery came up with some suggestions on when you can go for the one open or endo repair. And the consensus was that sicker patients would probably go for endo, and the endo repair should be evaluated based on the anatomical limitations.
However, some of these limitations that you see here, such as connective tissue disorders, inadequate access vessels or valvular or previous mechanical valve, have been overcome, and I will show you how. This is a 55-year-old patient with a Marfan syndrome, mechanical valve, multiple prior stenotomies, and now she had an anastomotic aneurysm, and we decided we have to fix that endovascularly through her mechanical aortic valve, but so far nobody had described a way of passing this valve. So we did so by experimenting on the back table, and we realized that if you go from the side of this mechanical aortic valve and not through the middle, then you have a very good chance of not distracting the valve. As mentioned, going through the middle of the leaflets and then pushing could probably destroy the valve. That's how we did with the short tip endograft from Cook Medical. We passed the aortic valve, we advanced the dilator all the way to the leaflet, inside the leaflet, without distracting the valve. The patient had no issues afterwards and recovered well, with this being the final result. Also, patients with connective tissue disorders can be treated if they don't have a proper landing zone by just extending the landing zone of these patients. This is how we do it in our practice, and there are some technical details to avoid problems. If you have access issues, usually you need an upper access from the supraaortic vessels. In this case, after being inspired by the cases of Stefan Hollon and who went on for a complex endovascular repair from the femoral, also for the left carotid, we decided to do a through and through wire from the right axillary through the three branches to the femoral, and then come back and do the left carotid artery over the axillary approach, which worked out fine. And we were able to reconstruct this patient, avoiding the cervical exposure. Tortuous anatomies have been described also as a contraindication. And this was such a case where we had this aneurysm of the distal arch and we could not come through. We got stuck with our endograft at the upper part of the aorta. And therefore, we went for a transapical approach. We extracted a wire, thereby having a through and through transapical femoral wire, implanting a triple branched TVAR successfully in this patient. And the other interesting part about these branch devices is that you can use them in emergencies. Colleagues have demonstrated the number of grafts that you use that you can actually use as an off-the-shelf device. And we did so in a case of a patient with a rupture descending in the presence of an aortic arch. And this was a 7-centimeter arch aneurysm, and on top an aneurysm of the descending that had ruptured. And having no other options open, as these patients are, of course, not suitable for a frozen elephant trunk, we went on to use the device of another patient with a triple arch branch device, implanted it the typical way. However, it was not very suitable for the anatomy. Therefore, we had to improvise and create a ballerina position for the left carotid and the left subclavian artery, which worked out fine, finished the repair with a candy plug, and were able to save the patient, who is still on my outpatient clinic and is doing very well. Another option are the physician-modified arch fevers that are, however, in my opinion, difficult to maneuver and to navigate and to orientate in the aortic arch. This is how it looks like. It can be successful, but it requires some luck and a straight anatomy in order to get the fenestration pretty straight in this area. This was another case of a contained rupture of the aortic arch, where we combined this back table physician fenestration for the innominate artery
with in-situ laser fenestration for the left carotid with a steerable sith. And there are also some exotic patients, such as this patient with type A dissection, which we treated within the COVID time, also with a triple branch device from another patient, thereby excluding the type A dissection successfully. Endovascular options are therefore feasible when you have a good landing zone, when you have distal aortic arch pathology, but surely not right now if you have a very proximal aneurysm of the ascending aorta. One last thing that I would like to share with you is our experience with cardiac output reduction in the aortic arch. We all know the typical techniques of rapid patient and vena cava and variable balloon occlusion. However, we have implemented the MOVE-IT protocol in our patients for the aortic arch as an alternative for cardiac output reduction. And we have used this in a number of branched and fenestrated cases with success. And we were able to reduce the systolic blood pressure in zones 1 and 0, 1 and 0 by 55%, by 40% in zones 2 and 3. However, endovascular repair is not the holy grail, and access issues, inability to navigate, will worsen the results. The kinked, tortured supraaortic vessels, as well as the saggy aortic arch, are definitely the enemies of endovascular repair. Small ventricles and very vulnerable to myocardial tissue is something you should be aware of, and deny patients therapy if you are afraid about injuring the aortic wall, the cardiac wall. And this is a patient where we had this experience, a female, prior radiochemotherapy, which unfortunately led to the death of the patient. So to conclude, the endovascular repair of the ascending aorta and the arch is a good alternative to open repair in high-risk patients. Most technical limitations are being eliminated, and we need to evaluate middle-risk patients in an RCT. Long-term results are to be awaited, of course, but the future is definitely endovascular. Thank you very much for your attention. Καλησπέρα και από εμένα. Το όνομά μου είναι Θεοδόσιος Μπίσδας, είμαι αγγειοχειρουργός. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή για την ευγενική πρόσκληση. Θα παρουσιάσουμε ένα περιστατικό ενός αρκετά περίπλοκου τύπου 2 θωρακοκοιλιακού ανεβρίσματος. Τα τύπου 2 θωρακοκοιλιακά ανεβρίσματα είναι ανεβρίσματα που ξεκινάνε από την υποκλίδιο αρτηρία και φτάνουν μέχρι τα λαγόνια, αγγεία. Στην ουσία, το περιστατικό είναι μια γυναίκα 72 ετών, η οποία από συνοδές παθήσεις είχε τις κλασικές παθήσεις μιας πρώην καπνίστριας. Οι προηγούμενες επεμβάσεις, τις οποίες είχε υποστεί εξαιτίας του ανεβρίσματος, ήταν μια πρώτη ανοιχτή αποκατάσταση της κοιλιακής αορτής μεσολινωτό μόσχευμα το 2017. Μάλιστα, το είχαμε κάνει όταν ήμουν εγώ στην Γερμανία, στο Μίνστερ, στην ίδια γυναίκα. Στη συνέχεια ήρθα εδώ στην Ελλάδα, την ξαναείδαμε, είχε μεγαλώσει το θωρακοκοιλιακό ανέβρισμα, οπότε κάναμε μια σταδιοποίηση. Σταδιοποίηση σημαίνει ότι αποκαθιστούμε σταδιακά την αορτή, ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο παραπληγίας, και της κάναμε ένα δεύτερο σωληνωτό μόσχευμα στην θωρακική αορτή, αφήνοντας το κομμάτι της των σπλαχνικών αγγείων χωρίς να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι η εικόνα η πιο πρόσφατη, όπου εδώ πέρα παρατηρεί κάποιος την αντικατάσταση της αορτής με ένα σωληνωτό μόσχευμα. Βλέπετε ότι έχουμε αρκετά επασβεστομένα και στενά αγγεία. Κλασική ελίκωση, τη βλέπουμε συχνά στη θωρακική αορτή στις γυναίκες που έχουν μικρό θώρακα, να βλέπουμε αρκετά ελικωμένη την θωρακική αορτή. Αυτό είναι το θωρακικό μόσχευμα που είχε τοποθετηθεί. Και εδώ πια έχουμε φτάσει στο κομμάτι της θωρακοκοιλιακής αορτής που δεν έχει αντιμετωπιστεί. Δύσκολα αγγεία με στενώσεις, αλλά στο ενδιάμεσο είχαμε και μία αύξηση του ανεβρίσματος, ο οποίος το έχει φτάσει σχεδόν τα 9 εκατοστά. Αν δει κάποιος στην ουσία τις μετρήσεις του ανεβρίσματος, θα δείτε ότι στην ουσία αυτό που βλέπετε πορτοκαλί εδώ είναι το θωρακικό μόσχευμα, και εδώ πέρα φτάνουμε 89 χιλιοστά διάμετρο επί 71. Εδώ βλέπετε ότι όταν σχεδιάζουμε ένα τέτοιο περιστατικό, παρατηρούμε και γράφουμε οποιαδήποτε σημαντική λεπτομέρεια υπάρχει από τις διαμέτρους, τα μήκη, έτσι ώστε να μετρηθεί ένα μόσχευμα, και ταυτόχρονα βλέπουμε αν υπάρχουν σημαντικά αγγεία τα οποία πρέπει
να δώσουμε αίμα. Εδώ στην ουσία υπήρχε μια επικουρική νεφρική αρτηρία δεξιά, η οποία ήταν σε μικρή σε διάμετρο και δεν ασχοληθήκαμε μαζί της. Οι υπόλοιπες αρτηρίες έχουν μια καλή ανατομία με κάποιες στενώσεις, θα τις δούμε σε λίγο. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι αυτές οι νεφρικές αρτηρίες που το βλέπουμε συχνά στα θωρακοκοιλιακά νευρίσματα, επειδή έχουν βάρος τα νευρίσματα αυτά, τραβάνε προς τα κάτω τις νεφρικές αρτηρίες και κοιτάνε οι νεφρικές αρτηρίες προς το κρανίο. Οπότε αυτές είναι και αρκετά δύσκολες και επικίνδυνες για θρόμβωση. Αυτό λοιπόν, οι δυσκολίες που είχαμε εδώ ήταν ότι είχαμε αρκετά στενές λαγόνιες αρτηρίες. Δεύτερον, έχουμε ένα υψηλό ρίσκο παραπληγίας. Φανταστείτε ότι έχει αποκατασταθεί ήδη η κοιλιακή αορτή. Αυτό και μόνο τετραπλασιάζει, αν όχι δεκαπλασιάζει το κίνδυνο για παραπληγίες στους ασθενείς αυτούς που θα κάνουν μια πλήρη αποκατάσταση. Εν συνεχεία, έχουμε μια στένωση και λύκωση της δεξιάς νεφρικής και αριστερής νεφρικής αρτηρίας. Πολύ μεγάλη διάμετρο του ανευρίσματος. Αυτό είναι ένα σχετικό μειονέκτημα, γιατί δυσκολευόμαστε να προσεγγίσουμε τον αγγείο στόχο μέσα από τα μοσχεύματά μας. Έχουμε ένα τύπου 3 αορτικό τόξο. Τι σημαίνει τύπου 3 αορτικό τόξο? Σημαίνει ότι αν πάρουμε μια γραμμή και τη βάλουμε όλο ευθεία στο υψηλότερο σημείο του τόξου, εάν και τα 3 αγγεία του είναι κάτω από τη γραμμή αυτή, είναι τύπου 3. Αν είναι τα 2, είναι τύπου 2. Και αν είναι κανένα, είναι τύπου 1. Οπότε το τύπου 3 έχει το πρόβλημα ότι είναι αρκετά δύσκολο να περάσει κάποιος και να έχει μια σταθερή κατάσταση αν θέλει να βάλει κάποιο stent από την υποκλίδιο αρτηρία δεξιά είτε αριστερά. Αυτό που κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι στην ουσία ότι σχεδιάζουμε ένα μόσχευμα, λέγονται custom made, σχεδιάζουμε ένα μόσχευμα το οποίο θα φτιαχτεί με βάση την ανατομία της ασθενούς μόνο για την ασθενή αυτή. Δεν μπορεί να μπει σε κανέναν άλλον ασθενή κατά γενικό κανόνα. Η διάρκεια της κατασκευής περίπου κρατάει 4 με 8 εβδομάδες, ανάλογα την εταιρεία που θα επιλέξει κάποιος. Και στην ουσία εδώ το μόσχευμα που επιλέξαμε, για να το επιλέξουμε, μετράμε ακριβώς αποστάσεις μεταξύ των αγγείων στόχων. Εδώ είναι ο αλήριος τρίποδας, η άνω μεσεντέριος. Αυτή είπαμε ότι είναι η επικουρική που έχει 2 χιλιοστά διάμετρο, δεν θα επιβαρύνει καθόλου τον νεφρό εάν εμβολιστεί ή αν δεν επαναγγειωθεί. Και μετά έχουμε τη δεξιά νεφρική που βλέπετε ότι έχει διαμέτρους που είναι λίγο απογορευτικές, 4,5 χιλιοστά διάμετρος, είναι αρκετά μικρή και λίγο δύσκολη, γιατί τα μοσχητά stent και τα οποία βάζουμε και οι κλάδοι με τους οποίους ενώνουμε κατά γενικό κανόνα έχουν διάμετρο 6 χιλιοστών. Οπότε θα πρέπει να βάλουμε ένα μόσχευμα 6 χιλιοστών σε 4,5 χιλιοστά αγγείο. Αυτό μας κάνει λίγο την ζωή δύσκολη. Ταυτόχρονα βλέπετε ότι αυτό είναι το μόσχευμα. Θα μου πείτε, εδώ πέρα υπάρχουν διάφορων ειδών μοσχεύματα που μπορούν να κατασκευαστούν. Μοσχεύματα με κλαδιά που βγαίνουν από το μόσχευμα, μοσχεύματα με κλαδιά που είναι μέσα στο μόσχευμα ή μοσχεύματα που έχουν τρύπες θηριδωτά. Θα σας δείξει ο κύριος Αβγερινός ένα περιστατικό του με θηριδωτό μόσχευμα. Εμείς εδώ πέρα, επειδή πρέπει, έχουμε μια πολύ μεγάλη απόσταση και ένα πολύ μεγάλο αορτικό αυλό, το να βάλουμε μια θηρίδα και απλά να το ενώσουμε πάντα κάνει επικίνδυνο στο να ξεκολλήσει το μόσχευμα, δεν έχει πολύ σταθερότητα και θέλουμε όσο το δυνατόν γίνεται να καλύψουμε την απόσταση με κάτι σταθερό. Οπότε βάζουμε εξωτερικά κλαδιά να προσεγγίσουμε όσο γίνεται κοντύτερα το αγγείο στόχο. Αυτό είναι αυτό που παίρνουμε από την εταιρεία. Βλέπετε ότι υπάρχει απίστευτη ανάλυση στο πώς φτιάχνεται ένα τέτοιο μόσχευμα. Εδώ πέρα βλέπετε ότι φτιάξαμε ένα μόσχευμα το οποίο έχει 5 κλαδιά. Παρ' όλα αυτά μετρήσατε 4 αγγεία στόχος. Η ερώτηση είναι γιατί βάλαμε ανάστροφα ένα 5ο αγγείο. Εδώ υπάρχει μια θεωρία στην αγγειοχειρουργική ότι αυτό λέγεται το staged repair, δηλαδή μια αποκατάσταση που διαρκεί σε πολλά στάδια. Το μάθαμε από την ανοιχτή χειρουργική αυτό, όπου στα θωρακοκοιλιακά νευρίσματα για να μειώσουμε την παραπληγία σπάμε την αποκατάσταση σε πολλά στάδια. Εδώ λοιπόν είχαμε σπάσει το πρώτο στάδιο που ήταν το ανοιχτό χειρουργείο, το δεύτερο στάδιο το σωληνωτό μόσχευμα, το τρίτο στάδιο είναι να μπει αυτό το πολυκλαδωτό μόσχευμα και θα πάμε και σε ένα ακόμα στάδιο όπου θα συνδέσουμε όλα τα αγγεία και θα αφήσουμε ένα κλαδί ανοιχτό να συνεχίζει να δίνει αίμα μέσα στον ανεβρισματικό σάκο, έτσι ώστε να έρθουμε 8 εβδομάδες αργότερα ή 4 με 8 εβδομάδες λέμε, ώστε να κλείσουμε και αυτό το αγγείο και τότε να έχουμε μια πλήρη αποκατάσταση του ανεβρίσματος. Αυτή λέγεται λοιπόν η σταδιοποίηση. Θα μου πείτε γιατί να μην αφήσουμε ένα κλαδί ανοιχτό, για παράδειγμα αυτό του αλυρίου τρίποδα, και να μπούμε να συνδέσουμε τον αλύριο τρίποδα με το κλαδί αυτό. Το θέμα είναι όταν έχουμε δύσκολα αγγεία στόχους με στενώσεις, με κακές διαμέτρους,
Θέλουμε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, να μην μας δυσκολέψει σε δεύτερο χρόνο. Γι' αυτό δίνουμε την εναλλακτική αυτή του ανοιχτού branch. Πάντα να το θυμόμαστε, υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος στο ανοιχτό branch. Η συχνότητα είναι γύρω στο 2% να υποστεί ο ασθενής ρήξη στο ενδιάμεσο διάστημα που περιμένουμε. Γι' αυτό, ανάλογα με το αν εμφανίζει συμπτώματα, οι ασθενείς σε εμάς, για παράδειγμα, ενώ θα πρέπει να περιμέναμε στις 8 εβδομάδες, ήδη στις 4 εβδομάδες μας εμφάνισε πόνο στη πλάτη. Οπότε μπήκαμε πιο νωρίς για να κλείσουμε το μόσχευμα αυτό. Λοιπόν, τώρα να σας δείξουμε λίγο πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Στην ουσία, εδώ έχουμε δύο παρακεντήσεις, δεξιά και αριστερά, και μία στην δεξιά, μια μικρή τομή στην δεξιά μας χαλιαία αρτηρία. Επειδή ακριβώς ήταν τύπου 3 το αορτικό τόξο και θέλαμε να κατεβάσουμε ένα θικάρι, έναν σωλήνα όπου θα περνάνε τα stents, κάναμε ένα σύρμα το οποίο μπαίνει από τη μασχαλιαία αρτηρία και βγαίνει από τη μυριαία. Αυτό στην ενδαγκιακή χειρουργική λέγεται through and through σύρμα, όπου με αυτόν τον τρόπο κρατώντας το τεντώνεται η αορτή και μπορούμε να κατεβάσουμε σχεδόν τα πάντα, γιατί βλέπετε ότι ακόμα και με αυτό δυσκολευόμαστε να κατεβάσουμε πάρα πολύ. Το δεύτερο δύσκολο κομμάτι ήταν να ανεβάσουμε στον θώρακα ένα θικάρι, το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο. Εμείς στην αγκιοχειρουργική τα μετράμε σε φρένς. Ένα φρένς είναι περίπου 0,3 χιλιοστά. Οπότε είχαμε 24 φρένς, ήταν σχεδόν 7 χιλιοστά σε 5 χιλιοστά διάμετρο λεγονίου. Οπότε βλέπετε ότι εδώ πέρα υπάρχει πλήρη απόφραξη. Το γυρνάω λίγο πίσω να το δείτε αυτό. Εδώ υπάρχει πλήρη απόφραξη των λαγωνίων αρτηριών. Αυτό δεν είναι καλό για την αποκατάσταση, γιατί κάνει και ισχυμία στο πόδι, αλλά και ισχυμία στον οτιό μυελό, καθώς κυρίως η δεξιά, οι εσολαγώνιες είναι το παράπλευρο δίκτυο του νοτιαίου μυελού. Οπότε ο σκοπός μας ήταν να τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται το χειρουργείο. Αυτά εδώ είναι τα clips από το προηγούμενο ανοιχτό χειρουργείο. Βλέπετε μια αρκετά δύσκολη αριστερή νεφρική αρτηρία. Αυτή είναι η σπληνική αρτηρία που κάνει πάντα πολλές ελικώσεις. Αυτή είναι η υπατική αρτηρία σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Και η άνω μεσεντέριος που δεν φαίνεται γιατί είναι ακριβώς εδώ μπροστά. Αυτή είναι η άνω μεσεντέριος. Στην ουσία, το επόμενο πλάνο είναι να δούμε και να τοποθετήσουμε το μόσχευμα. Δυστυχώς, αν κάποιος δεν γνωρίζει το μόσχευμα, δεν ξέρει εγώ πού να ξεκινήσει εδώ πέρα, γιατί βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίες και όμορφες τελίτσες, οι οποίες αυτές τις τελίτσες όμως έχουν πολύ μεγάλη σημασία η κάθε μία για κάποιον που γνωρίζει. Εδώ πέρα βλέπετε ότι οι τελίτσες αυτές, για παράδειγμα, αυτή έχει έναν κύκλο. Και εδώ υπάρχουν τρεις τελίτσες λίγο πιο κάτω από τον κύκλο αυτό. Υπάρχει ένα έψιλον. Τι σημαίνουν όλα αυτά, για να τα έχετε ακούσει μια φορά. Το μηδέν στην ουσία είναι η είσοδος του κλάδου. Οι τρεις τελίτσες είναι η έξοδος του κλάδου. Αυτό μόλις φύγει το θικάρι από το οποίο είναι τοποθετημένο μέσα το μόσχευμα, αυτό θα εκπτυχθεί και θα το βλέπουμε πάρα πολύ ωραία. Το έψιλον είναι ένας μάρκερ ο οποίος μας δείχνει ότι τα κλαδιά κοιτάνε προς τα μπροστά. Αν αυτό ήταν 3, θα σημαίνει πως τα κλαδιά κοιτάνε προς τα πίσω. Οπότε είναι πάρα πολύ βοηθητικός αυτός ο μάρκερ. Και επίσης αυτός ο μάρκερ πρέπει να είναι πάντα κατά μήκος αυτής εδώ της γραμμής. Γιατί τότε λέμε ότι αν η αορτή είναι ένα ρολόι, τότε ότι αυτό το έψιλον ανοίγει στις 12 η ώρα. Αυτό, με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούν ενδαγκιακά κάποιοι οι οποίοι όταν κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις. Οπότε το ελέγχουμε κάτω από αρτινοσκόπηση και εν συνεχεία το επόμενο στάδιο είναι να ανεβάσουμε το μόσχευμα. Εδώ βλέπετε πώς ανεβαίνει το μόσχευμα επάνω, παραμένουν όλα ελάχιστα επεμβατικά και κάνουμε μια αγκιογραφία από την αριστερή πλευρά. Εδώ βλέπετε την αριστερή μυριαία, βλέπουμε πού τοποθετούνται οι μάρκες, πώς πρέπει να τοποθετηθούν και σιγά σιγά με αυτό το κλικ που βλέπετε κάτω ανοίγει το μόσχευμα σταδιακά. Ανοίγοντας το μόσχευμα, πάντα γυρνάμε το μόσχευμα. Είναι μια διαδικασία που, εντάξει, εδώ πέρα το βίντεο έχει τοποθετηθεί στο γρήγορο, αλλά είναι μια διαδικασία που είναι η πιο σημαντική. Αν δεν τοποθετηθεί σωστά το μόσχευμα, μετά στην ουσία όλο το παιχνίδι έχει χαθεί. Οπότε δίνουμε πολύ χρόνο. Βλέπετε ότι το έψιλον συνέχεια το διορθώνουμε για να είναι στις 12 η ώρα. Φανταστείτε ότι το αίμα τρέχει όλη την ώρα, σπρώχνει το μόσχευμα προς τα κάτω και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Εδώ τώρα ανοίγει, αν παρατηρήσει κάποιος, ανοίγει το πρώτο, το είσοδος του αλυρίου τρίποδα. Εδώ βλέπετε τα μάρκες τα οποία πετάγονται. Αυτό είναι το πρώτο. Βλέπετε πώς άνοιξε ξαφνικά και ούτω καθεξής. Αυτό ανοίγει και πηγαίνει προς τα κάτω. Είσοδος-έξοδος. Και εν συνεχεία ανοίγει και η δεξιά νεφρική, ανοίγει η αριστερή νεφρική, βλέπετε πώς πετάγεται και αυτό είναι το branch, το οποίο branch είναι αυτό που θα μείνει ανοιχτό και θα το κλείσουμε σε δεύτερο χρόνο.
Εδώ αρχίζουμε και προχωράμε προς τα κάτω. Τώρα πια έχουμε μπει στο σωληνωτό μόσχευμα της κοιλιακής αορτής, αλλά θέλουμε μια αρκετά καλή ζώνη πρόσφυσης, λέμε. Δηλαδή θέλουμε αυτό το μόσχευμα που έχουμε βάλει μέσα στο σωληνωτό μόσχευμα να είναι πάνω από 30 χιλιοστά πρόσφυση, αλληλεπικάλυψη, ας το πούμε. Οπότε εδώ πέρα τι κάνουμε, παίρνουμε ένα μπαλόνι, εδώ θέλει λίγο προσοχή, ανοίγουμε ώστε να καθίσει καλά το μόσχευμα, να μην υπάρξουν κενά, βλέπετε πώς πετάει το αίμα προς τα κάτω το μπαλόνι και εδώ κάνουμε μια τελευταία διαγνωστική αγκιογραφία, βλέπουμε λίγο ενδοδιαφυγή, δηλαδή μπαίνει ακόμα αίμα μέσα στο ανεβρισματικό σάκο, οπότε θα κάνουμε μια επέκταση προς τα κάτω, την οποία αυτή η επέκταση την κάνουμε με ακόμα ένα μικρό σωληνωτό μόσχευμα μέχρι να καθίσει μέχρι την διχάλα, όπου εκεί πέρα μετά ξανά πάλι το ανοίγουμε. Όσο είμαστε μέσα στο μόσχευμα, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο να σπάσει κάτι. Εδώ βλέπουμε ότι δεν καταστρέψαμε τις έσωλαγόνιες αρτηρίες. Αν για οποιοδήποτε λόγο είχαμε κάποια σοβαρή στένωση, θα έπρεπε να την ανοίξουμε, γιατί ξαναλέω είναι το παράπλευρο δίκτυο. Εν συνεχεία, ερχόμαστε από πάνω, περνάμε με ένα σύρμα μέσα από κάθε branch, κατεβάζουμε ένα θικάρι. Βλέπετε, είναι τεράστια η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί και εν συνεχεία περνάμε αγκείο στο αγκείο. Τοποθετούμε αρχικά ένα μαλακό σήμα. Εδώ θα δείτε, βλέπετε ότι μπαίνετε στην άνω μεσεντέριο αρτηρία. Κατεβαίνουμε και προσπαθούμε να μείνουμε στον κεντρικό κλάδο, δηλαδή να αποφύγουμε τέτοια κλαδιά που μπορούν να κάνουν εύκολη ρήξη. Βλέπετε ότι όλα γίνονται πάνω από το χέρι. Αυτό είναι η μαγεία της ενδαγκιακής χειρουργικής. Δεν ανοίγουμε τον ασθενή, δεν χάνει αίμα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός της αορτής. Μια απίστευτα ασφαλής επέμβαση που κάποτε είχε πολύ μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους ασθενείς. Και εν συνεχεία αυτό που κάνουμε είναι ότι τοποθετούμε ένα stent. Βλέπετε πώς ανοίγει το stent. Το stent πρέπει να ανοίξει με τέτοιο τρόπο ώστε να γεμίσει όλο το κλαδί και να μπει βαθιά μέσα στο αγκείο. Μετά, ανοίγοντας το μπαλόνι, σπρώχνουμε το θικάρι προς τα μέσα, ώστε να σιγουρευτούμε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κάνουμε την αποκατάσταση και βλέπετε ότι άνω μεσεντέριος έχει τοποθετηθεί το στέν και έχει επαναγκυρωθεί με ασφάλεια. Εδώ βλέπουμε ότι δεν έχουμε κάποιον εμβολισμό, δεν έχουμε κάνει κάποια εμβολή ή κάποια αιμορραγία στους κλάδους της άνω μεσεντερίου. Εν συνεχεία μετά ξεκινάνε λίγο τα δύσκολα. Εδώ είναι η αριστερή νεφρική. Βλέπετε ότι με τον καθετήρα καταφέρνουμε χωρίς σύρμα να μπούμε μέσα. Μερικές φορές αυτό μας βολεύει περισσότερο από το να χρησιμοποιούμε σύρματα. Και μετά αλλάζουμε σε κάτι λίγο πιο σκληρό. Αυτά τα σύρματα έχουν τη μορφή του J μπροστά, γιατί όσο μένει το J δεν τραυματίζει τα αγκεία. Είναι λίγα τα σύρματα που υπάρχουν και έχουν αυτή τη σταθερότητα. Ανοίγουμε το αγκείο και εν συνεχεία, επειδή σαφώς δεν έχουμε φτάσει βαθιά μέσα στην νεφρική αρτηρία, αυτό που κάνουμε είναι στην ουσία ότι ερχόμαστε και κάνουμε μία επέκταση. Εδώ πέρα μπορεί να διαλέξει κάποιος τι είδους στεν θα βάλει. Εμείς βάλαμε ένα στεν το οποίο είναι αυτοεκπτυσσόμενο, ώστε να μπορέσει να έχει λίγο την ελαστικότητα που χρειάζεται η νεφρική αρτηρία. Πολύ ωραίο τελικό αποτέλεσμα από την αριστερή νεφρική. Ίδια διαδικασία, εδώ κάνουμε ένα ωραίο μπαλόνι. Ίδια διαδικασία, το προχωράω λίγο πιο γρήγορα και από την δεξιά νεφρική. Στην ουσία, εδώ ήταν λίγο δύσκολο να βρούμε τη δεξιά νεφρική, γιατί βλέπετε ότι αμέσως μετά την έκθεσή της κάνει μια απίστευτη ελίκωση. Την βρήκαμε και εδώ πέρα με πάλι, παρόλο που δυσκολευτήκαμε λίγο να μπούμε, γιατί δεν είχαμε την σταθερότητα λόγω της μεγάλης διαμέτρου, καταφέρνουμε να μπούμε, αλλάζουμε το σύρμα μας πάλι και εν συνεχεία βλέπετε το νεφρικό παρέχημα. Θέλει απίστευτη προσοχή σε όλες τις κινήσεις να μην τρυπήσουμε κάποιο αγκείο. Συνήθως το καταλαβαίνουμε όταν ο ασθενής έχει αιμορραγήσει και όχι εκείνη την ώρα. Και τοποθετούμε πάλι το ωραίο μας stent. Ανοίγει καλά. Αυτά τα stent που βάζουμε λέγονται balloon expandable, δηλαδή στην ουσία ανοίγουν μέσω ενός μπαλονιού και έχουν πολύ ισχυρή ακτινική δύναμη. Δηλαδή δεν μπορεί να τα πιέσει η αορτή και το μόσχευμα να συμπιεστούν και μετά βάζουμε ένα αυτοεκπτυσσόμενο ξανά για να έχουμε αυτό το flexibility. Είδατε ότι μπήκαμε αρκετά μέσα. Ο λόγος που επιλέξαμε αυτοεκπτυσσόμενο είναι γιατί είπαμε ότι είναι 4,5 χιλιοστά εδώ η αρτηρία και δεν θέλαμε να την τραυματίσουμε. Κλασικός αλήριος τρίποδας, το καταλαβαίνουμε ανατομικά γιατί έχει την υπατική, την σπληνική και μια μικρή γαστρική η οποία βγαίνει προς τα επάνω. Την γαστρική την μπορούμε να αντικαλύψουμε λόγω παράπλευρου δικτύου, δεν θα μας επηρεάσει σε κάτι. Και βλέπετε εδώ ακριβώς είναι το σημείο του διαφράγματος που στην ουσία πιέζει τον αλήριο τρίποδα. Γι' αυτό για ενίσχυση τοποθετούμε ένα δεύτερο stent, ώστε να μπορέσει να ανοίξει. Εδώ δεν θα βάλουμε αυτό εκπτυσσόμενο, θα βάλουμε κάτι το οποίο έχει ισχυρή ακτινική δύναμη και θα έχουμε ένα πολύ ωραίο τελικό αποτέλεσμα.
Αφού λοιπόν έχουμε κλείσει στο σύνολο και τα τέσσερα γκύα τα έχουμε επαναγκυώσει, ξανά πάλι το ανοίγουμε με ένα μεγάλο μπαλόνι ώστε να έχουμε μια όμορφη εικόνα, βλέπουμε ότι όλα είναι ok, σπληνική, υπατική, τα πάντα. Εδώ κάνουμε μια γεωγραφία και βλέπετε ότι είναι ακόμα γεμάτο με σκιαγραφικό. Ο λόγος είναι ότι το τελευταίο κλαδί που είχαμε αφήσει παραμένει ανοιχτό. Αυτό που κάνουμε μετά είναι ότι μπαίνουμε από το αριστερό πόδι, εδώ βλέπετε ότι τα έχουμε ανοίξει όλα, και αυτό που κάνουμε είναι ότι πηγαίνουμε με ένα μπαλόνι και κλείνουμε τον τρίποδα, κλείνουμε το αγκείο αυτό και κάνουμε τα λεγόμενα προκλητά δυναμικά. Τι είναι προκλητά δυναμικά? Στέλνουμε όσεις από το κεφάλι μέσω του νοτιαίου μυελού στα πόδια. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα προκλητό δυναμικό, το οποίο στην ουσία μας μετράει δεξιά-αριστερά όλα τα πόδια, πώς λειτουργεί και κινητικά και από πλευράς αίσθησης, είναι πριν την απόφραξη, όπου βλέπετε με την πράσινη γραμμή ότι κινητικά στο αριστερό πόδι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν μετά κλείσουμε το αγκείο, εδώ έχετε, τοποθετούμε στην ουσία το σύρμα, μπαίνουμε μέσα στο branch, βάζουμε ένα stent το οποίο θα μας χρησιμεύσει μετά ως βάση για να κλείσει το branch αυτό, και βάζοντας το stent αφήνουμε κλειστό και το μπαλόνι, και ξαφνικά βλέπετε πώς τα προκλητά δυναμικά αρχίζουν και πέφτουν αμέσως μετά την απόφραξη, που σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα θα είχε βγει με ένα πυρικό καροτσάκι, παρόλο που θα γαντάει όλα τέλεια αγκιοχειρουργικά, και άντε μετά να δεις το εξηγήσεις. Και εν συνεχεία, εμείς πάντα τουλάχιστον στην δική μας κλινική το αφήνουμε 10, 15 έως και 20 λεπτά. Εδώ ήδη στα 10 λεπτά έχουν εξαφανιστεί και η λευκή και η πράσινη γραμμή. Ήταν δεδομένη η παραπληγία και αισθητικά και κινησιολογικά στην ασθενή. Οπότε για αυτό τον λόγο ανοίξαμε πάλι το αγκείο, ήρθαμε 4 εβδομάδες αργότερα με πάρα πολύ απλή τεχνική, από μια πολύ μικρή τρυπούλα στην αριστερή μυρία αρτηρία, ερχόμαστε και ξανακάνουμε πάλι προκλητά δυναμικά. Δεν βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν υπήρχε πρόβλημα, θα δίναμε ακόμα 4 εβδομάδες στην γυναίκα αυτή. Και εδώ ερχόμαστε και τοποθετούμε ένα plug. Το plug τι είναι? Είναι στην ουσία, φανταστείτε το, σαν το σφουγγάρι που βάζουμε και πλένουμε τα πιάτα όταν έχουν πολύ σκληρούς λεκέδες, αυτό το σειρματένιο, κάτι αντίστοιχο είναι και εδώ. Αυτό γεμίζει στην ουσία το μόσχευμα, αυτή είναι η αρχή του πλάγ. Το πλάγ έχει 2-3 μαξιλαράκια, όπου εδώ πέρα συνεχίζει να περνάει αίμα, αλλά λόγω του ότι εμποδίζεται απίστευτα η ροή, σταδιακά θρομβώνεται. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και η τελευταία της επέμβαση, και εννοείται η ασθενής ξύπνησε πάρα πολύ ωραία, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και στην ουσία αυτό είναι η τελική εικόνα. Πάντα η αξονική μετράει όσο χίλιες λέξεις, όπου εδώ πέρα βλέπετε που είναι ο κύκλος. Ξεκινάμε, αυτό είναι το θωρακικό κομμάτι της, έχει καθίσει πάρα πολύ ωραία. Εν συνεχεία βλέπουμε ότι αρχίζει και θρομβώνει το ανεβρισματικό σάκος, δεν βλέπουμε κάποια ενδοδιαφυγή, ήδη έχει θρομβωθεί, και εδώ που είναι αρκετά μεγάλος βλέπουμε ότι έχει μια πλήρη θρόμβωση με πολύ καλή βατότητα όλων των αγκείων, θρομβωμένο τον ανοιχτό κλάδο και πολύ καλά αγκεία μέχρι και τα λαγόνια. Με αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να συζητήσουμε στο τέλος. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ τον καθηγητή για την συνεχή του παρουσία στα μαθήματα και την ευγενική του πρόσκληση. Θα συνεχίσω στην ίδια θεματολογία. Στα επιπλεγμένα ανεβρίσματα, όχι επιπλεγμένα όμως από άποψη ανατομίας, αλλά επιπλεγμένα από άποψη παθολογίας. Θα ασχοληθώ λοιπόν με την πιο ευάλωτη ομάδα ασθενών που βλέπουμε εμείς οι αγκιοχειρουργοί, που είναι οι νεφροπαθείς. Και όχι οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου, που αν θέλετε δεν έχουμε νεφρική λειτουργία, νεφρικό παρέγχημα να σώσουμε, σε αυτούς που είναι αιμοκαθερόμενους, αλλά τους ασθενείς που έχουν μέτρια ή σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια και μία αποκατάσταση ενός ανεβρίσματος, είτε ανοιχτά είτε ενδαγκιακά, μπορεί να τους οδηγήσει στην αιμοκάθαρση. Έχουμε στις μέρες μας ασθενείς που κάποτε ήταν απαγορευτικό να αντιμετωπίσουμε τα ανεβρίσματά τους. Έχουμε την τεχνογνωσία και την τεχνολογία να δώσουμε λύσεις. Και αυτά είναι τα οποία θα σας παρουσιάσω. Επειδή έχουμε τη χαρά να έχουμε και φοιτητές σήμερα, έχω βάλει αυτή τη διαφάνεια λίγο να φρεσκάρω στους φοιτητές πώς αντιμετωπίζονται τα ανεβρίσματα της κοιλιακής αορτής. Αν θέλετε, αυτή είναι η αλφαβήτα. Νομίζω και ο κύριος Τσιλιμπάρης και ο κύριος Μπίζας σας έδειξαν κάποια εντυπωσιακά περιστατικά που μπορούμε να κάνουμε στις μέρες μας, αλλά η βάση είναι αυτή που βλέπετε. Το ανέβρισμα αντιμετωπίζεται είτε ανοιχτά, ανοίγουμε την κοιλιά, πηγαίνουμε στον οπισθοπεριτονεϊκό χώρο και αφαιρούμε το άρρωστο τμήμα, το ανεβρισματικό τμήμα της αορτής,
και ράβουμε με το χέρι μας ένα συνθετικό μόσχευμα Dacron EPTFE. Οι πιο σύγχρονες τεχνικές βέβαια, και όλοι μας δείχνουμε προτίμηση, και οι γιατροί και οι ασθενείς, στην ενδαγκιακή αποκατάσταση, όπου πρακτικά μέσα από το αγγείο ταξιδεύουμε και τοποθετούμε ένα διχαλωτό μόσχευμα για να αποκλείσουμε το ανέβρισμα. Είτε με τον τρόπο Α, είτε με τον τρόπο Β, η νεφρική λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί για διάφορους λόγους που θα σας παρουσιάσω παρακάτω. Να πω ότι στις μέρες μας, θα έλεγα, τουλάχιστον στην πρακτική της κλινικής μας, το 70% περίπου των ασθενών αντιμετωπίζονται με ενταγιακή αποκατάσταση και ένα 20-30% ανοιχτά όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι ή όταν ο ασθενής είναι αρκετά νέος με μακρύ προσδόκιμο επιβίωσης και θέλει να αποφύγει τις δευτερογενείς επεμβάσεις που ακολουθούν τις ενταγιακές αποκαταστάσεις ανεβρισμάτων. Από τους ασθενείς που βλέπουμε με ανέβρισμα κοιλιακής αορτής, ένας στους τέσσερις θα έχει κάποια μορφή νεφρικής ανεπάρκειας. Η αποκατάσταση του ανεβρίσματος θα την επιδεινώσει, θα την επιβαρύνει. Και για να μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα με ορισμούς και απτά στοιχεία, τι σημαίνει επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας, κάθε λοιπόν εταιρεία, και θα ακολουθήσω τις οδηγίες της Αγγιοχειρουργικής Εταιρείας της Αμερικής, έχει δώσει έναν ορισμό. Η οδηγία λοιπόν της Αγγιοχειρουργικής Εταιρείας Αμερικής είναι ότι αν η κρεατινίνη αυξηθεί κατά 0,5 σε σχέση με την προεγχειρητική κρεατινίνη, θεωρούμε έχουμε σταδίου 1 νεφρική ανεπάρκεια. Αν ο ασθενής μπει σε αιμοκάρθαση παροδικά, είναι σταδίου 2 νεφρική ανεπάρκεια, και αν μπει μόνιμα σε αιμοκάρθαση, είναι πλέον σταδίου 3 νεφρική βλάβη. Μια πολύ μεγάλη μελέτη στην Αμερική από το 2013 έως το 2019 πήραν 54.000 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν είτε ανοιχτά είτε ενδαγκιακά με ανέβρισμα. Και δείτε λίγο τα ποσοστά με βάση τον τύπο της αποκατάστασης, τα ποσοστά νεφρικής βλάβης. Σε ένα απλό EVAR, EVAR σημαίνει Endovascular Aneurysm Repair, η πιθανότητα να αναπτύξεις νεφρική ανεπάρκεια ή επιδείνωση με αντιχειρητικά είναι 2,8%. Σε έναν ασθενή που έχει πολύπλοκη ενεργειακή αποκατάσταση, όπως αυτές που έδειξε ο κύριος Μπίζδας ή ο κύριος Τσιλιμπάρης, και ίσως να το συζητήσουμε και μετά, η δύσκολη ενεργειακή αποκατάσταση, η πιθανότητα νεφρικής ανεπάρκειας ανεβαίνει κοντά στο 15%. Σε αναποκατάσταση θωρακικού ανεβρίσματος είναι στο 7%, στην ανοιχτή αποκατάσταση είναι στο 16%. Υψηλά λοιπόν τα ποσοστά της νεφρικής βλάβης. Εννοείται ότι όσο πιο χαμηλά ξεκινήσουμε με νεφρική λειτουργία, τόσο μεγαλύτερος και ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε νεφρική ανεπάρκεια. Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των μεταγγίσεων, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα νεφρικής ανεπάρκειας, και όσο περισσότερο σκιαγραφικό δίνουμε, το οποίο σκιαγραφικό είναι νεφροτοξικό, μπορεί να επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο την νεφρική λειτουργία. Σε αυτή τη μελέτη πάρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν ανοιχτά στην αποκατάσταση του ανεβρίσματος και έπρεπε η αγγειολαβίδα, ο χρόνος ισχυμίας, να είναι πάνω από τις νεφρικές αρτηρίες. Δηλαδή να ισχυμούν τα νεφρά κατά τη διάρκεια της ανοιχτής αποκατάστασης του ανεβρίσματος. Ένα στους τέσσερις ασθενείς θα επιδεινώσουν την νεφρική τους λειτουργία. Και προγνωστικός δείκτης, αν θέλετε, το ποιοι από αυτούς θα επιδεινώσουν την νεφρική λειτουργία ήταν οι άντρες. Ήταν αυτοί που παίρνανε στατίνες οι οποίες δούσαν προστατευτικά και ήταν αυτοί που είχαν ήδη επιβαρημένη νεφρική λειτουργία. Ο χρόνος αποκλεισμού της αορτής, ο χρόνος ισχυμίας των νεφρών, όταν ξεπερνούσε ή όταν ξεπερνάει τα 25 λεπτά, και πάλι η πιθανότητα να κάνεις νεφρική ανεπάρκεια είναι πολύ μεγαλύτερη. Ένας τρόπος προστασίας, αν θέλετε, των νεφρών κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης είναι να παγώσουμε τα νεφρά. Έχουμε δυνατότητες να εγχύσουμε διάλειμμα μέσα από την νεφρική αρτηρία και να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία του νεφρού, ρίχνουμε τον μεταβολισμό του και μειώνουμε την πιθανότητα νεφρικής βλάβης. Ασθενείς που ήδη έχουν νεφρική ανεπάρκεια, τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να τους αναλάβουμε, έχουν πολύ μεγάλη θνητότητα. 5% των ασθενών, σε αυτή τη μελέτη 35.000 ασθενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η θνητότητα από ενδαγκιακή αποκατάσταση ανεβρίσματος είναι 5%. Όταν σε έναν ασθενή που δεν έχει νεφρική ανεπάρκεια, η θνητότητα είναι κοντά στο 1%.
Αν πάρεις ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια σταδίου 5, η θνητότητα φτάνει το 17%. Αυτούς τους ασθενείς ίσως είναι καλύτερα να μην τους αναλαμβάνουμε καν να τους αντιμετωπίζουμε. Ασθενείς με ανέβρισμα 5,5 εκατοστά, η θνητότητα στον ένα χρόνο ενός ομοκαθερόμενου είναι 18% αν κάνει ενταγιακή αποκατάσταση. Αν τον αφήσουμε ήσυχο και δεν του κάνουμε τίποτα, η πιθανότητα να πεθάνει στον χρόνο επάνω είναι 8%. Γι' αυτό ανεβρίσματα 5,5 εκατοστά που σε έναν υγιή άνθρωπο έχεις μια καλή ένδειξη να τον χειρουργήσεις, σε ομοκαθερόμενους δεν πρέπει να τους χειρουργούμε. Σε ασθενείς που έχουν μέγεθος ανεβρίσματος 5,5 με 7 εκατοστά, έρχεται μία ή άλλη η θνητότητα αν τον χειρουργήσεις ή δεν τον χειρουργήσεις, φαίνεται ότι μοναδικό όφελος από το χειρουργείο στους αιμοκαθερόμενους έχουν μόνο αυτοί που έχουν ανέβρισμα μεγέθους άνω των 7 εκατοστών. Γιατί μιλάμε για νεφρική βλάβη, τι συμβαίνει όταν φτιάχνουμε ένα ανέβρισμα και χαλάει τα νεφρά? Έχουμε ενδοθυλιακή βλάβη. Σκαλίζουμε το ενδοθύλιο είτε με τα χέρια μας όταν κάνουμε ανοιχτή αποκατάσταση, είτε με τα σύρματα όταν τα τρίβουμε πάνω στο ενδοθύλιο. Τραυματίζουμε τις νεφρικές αρτηρίες. Προκαλούμε μικροέμβολα, προκαλούμε διαχωρισμούς και ταυτόχρονα δίνουμε σκιαγραφικό στην ενδαγκιακή αποκατάσταση, το οποίο έχει κάποιο βαθμό νεφροτοξικότητα. Όλα αυτά λοιπόν μαζί, σε συνδυασμό με τις μεταγγίσεις, σε συνδυασμό με μια ισχυμία επανεμάτωση που γίνεται κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, οδηγούν σε διάφορου βαθμού νεφρική βλάβη. Θα συγκεντρωθώ λίγο στην ενδαγκιακή αποκατάσταση, δεδομένου ότι είναι και ο μεγαλύτερος όγκος των ασθενών που αντιμετωπίζουμε. Για πολλά χρόνια ήταν απαγορευτική. Σου λένε θα δώσεις σκιαγραφικό, ο ασθενής θα χάσει τα νεφρά του. Να σας θυμίσω βέβαια ότι πριν στα διαγράμματα που έδειχνα, ακόμα και οι ασθενείς με ανοιχτή αποκατάσταση έχουν πολύ υψηλά ποσοστά νεφρικής ανεπάρκειας μεταχειρητικά. Άρα το argument ότι το σκιαγραφικό είναι χειρότερο για τους ασθενείς από ότι μια ανοιχτή αποκατάσταση δεν στέκει. Σήμερα έχουμε την γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία να περιορίσουμε την νεφρική βλάβη και αυτό το ταξίδι, αν θέλετε, προστασίας στο ασθενή ξεκινάει προεγχειρητικά και συνεχίζεται διεγχειρητικά και τελικά μετεγχειρητικά. Πάμε στο προεγχειρητικό πλάνο ενός νεφροπαθούς για αντιμετώπιση ανεβρίσματος κοιλιακής αορτής. Παραδοσιακά λοιπόν θέλουμε μία αξονική αγγειογραφία. Η αξονική αγγειογραφία για να μας δώσει την ακρίβεια και τη λεπτομέρεια που θέλουμε για να σχεδιάσουμε και να μετρήσουμε το μόσχευμα, πόσο μάλλον για ένα νεύρισμα τόσο πολύπλοκο όσο αυτό που έδειξε ο κύριος Μπίσδας, θέλουμε υψηλής ακριβίας εικόνα και απαιτεί υψηλές ποσότητες σκιαγραφικού. Τι κάνουμε λοιπόν όταν έχουμε ένα ανέβρισμα και θέλουμε να το κάνουμε planning για ενδεγκιακή αποκατάσταση, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε μεγάλες δόσεις σκιαγραφικού? Μέχρι 1,8 κρεατινίνη μπορούμε με ασφάλεια να κάνουμε μια κανονική αξονική αγγειογραφία. Στους ασθενείς όμως που η κρεατινίνη είναι 2 ή και παραπάνω, έχουμε πλέον τεχνολογία και την έχουμε και εδώ στο ιατρικό με μηχανήματα υψηλής ακρίβειας απεικόνησης, με πολύ μικρότερες δόσεις σκιαγραφικού να επιτύχουμε υψηλής ακρίβειας εικόνα. Δόσεις σκιαγραφικού της τάξης των 40 σε, όταν μια κανονική αξονική αγγειογραφία χρειάζεται 150 ή 200 σε, μπορούμε με 40 σε έναν ασθενή των 70 κιλών να πάρουμε ικανοποιητική απεικόνηση. Να σας πω δε ότι για ασθενείς που έχουν ένα σχετικά απλό τεχνικά αντιμετωπίσιμο ανέβρισμα, μπορούμε ακόμα και να κάνουμε αξονική χωρίς καθόλου σκιαγραφικού. Μπορούμε να πάρουμε τη πληροφορία που θέλουμε για τη διάμετρο ή το μήκος του αυχένα, επαναλαμβάνω, όταν έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα της ανατομίας, μπορείς να πάρεις την πληροφορία σου και χωρίς σκιαγραφικό και να σχεδιάσεις το μόσχευμα. Παλιότερα λέγαμε για μαγνητική. Δεν μπορείς, λέει, να κάνεις αξονική, γιατί το σκιαγραφικό είναι νεφροτοξικό. Εδώ και λίγα χρόνια όμως γνωρίζουμε ότι το σκιαγραφικό της μαγνητικής, το γαδολίνιο, είναι επίσης νεφροτοξικό. Έχουμε την συστηματική σκλήρυση που προκαλεί στο παρένχυμα του νεφρού, άρα το αποφεύγουμε. Να προσθέσω δε ότι οι μαγνητικοί πολύ δυσφορούν, είναι πολλή ώρα μέσα στο μαγνήτη και δεν αισθάνονται καλά οι ασθενείς. Είναι χρονοβόρα εξέταση και η αναπνοή του αρρώστου δημιουργεί artifacts που μπορεί να μας δυσκολέψουν στη μέτρηση του ανεβρίσματος. Η διακριτική ικανότητα δεν είναι τόσο καλή όσο της αξονικής. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι η MRA, η μαγνητική αγγειογραφία με σκιαγραφικό,
τα πρωτόκολλά μας όλο ένα και βελτιώνονται στο να μην δίνουμε σκιαγραφικό και να παίρνουμε πάλι την καλή απεικόνηση που θέλουμε. Προετοιμάζουμε τον ασθενή για χειρουργείο. Προετοιμάζουμε τον ασθενή δηλαδή για να πάρει σκιαγραφικό. Θα τον ενυδατώσουμε καλά πριν πάμε στο χειρουργείο. Θα του δώσουμε διτανθρακικά, θα του δώσουμε ακετιλκυσταίνη και θα σταματήσουμε τη μετφορμίνη στους διαβητικούς, γιατί φαίνεται ότι η μετφορμίνη έχει νεφροτοξική δράση. Θα τη σταματήσουμε μία μέρα πριν και θα την επανεκκινήσουμε μία ή δύο ημέρες αργότερα. Τι κάνουμε στο χειρουργείο? Καταρχήν θα χρησιμοποιήσουμε το λιγότερο δυνατό σκιαγραφικό. Έχουμε κάνει καλό planning του περιστατικού, ξέρουμε πού θα πάμε, πού θα σταθούμε, πού θα τοποθετήσουμε τα μοσχεύματά μας, πού θα τοποθετήσουμε τους καθετήρες μας, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το σκιαγραφικό. Θα δώσουμε δε πολύ χαμηλότερες δόσεις σκιαγραφικού, θα είναι πιο αραιωμένα τα διαλύματα, αντί να έχουμε αυτή την ωραία εικόνα που μας δίνει με τόσο μαύρη απεικόνηση την εικόνα του ανευρίσματος, μπορούμε να πάρουμε πιο γκρίζες εικόνες που μας δίνουν την πληροφορία που θέλουμε για να τοποθετήσουμε τα μοσχεύματα. Έχουμε αυτό που λέμε fusion imaging, η υβριδική απεικόνηση, και θα σας δείξω εικόνες από το χειρουργείο μας λίγο πιο κάτω. Μπορούμε σήμερα να χρησιμοποιούμε εναλλακτικά σκιαγραφικά, να μην δίνουμε ιωδιούχα σκιαγραφικά που είναι νεφροτοξικά, να δίνουμε διοξίδιο του άνθρακα, αέριο πρακτικά μέσα στην κυκλοφορία. Και έχουμε και τη δυνατότητα τα τελευταία χρόνια υπερήχων. Μπορούμε να κάνουμε, έχουμε ειδικούς καθετήρες, θα δείτε πιο κάτω, τους τοποθετούμε μέσα στο αγγείο και κάνουμε ενδαγκιακό υπέρηχο. Μπορούμε να μαρκάρουμε τι που είναι οι νεφρικές αρτηρίες, που είναι ο αρτικός διχασμός, που είναι οι λαγόνιες αρτηρίες και να τοποθετήσουμε το μόσχευμα με πολύ ακρίβεια, χωρίς να χρειαστεί, ή να το πω πιο σωστά, περιορίζοντας σημαντικά την ποσότητα σκιαγραφικού. Αυτή είναι η υβριδική αίθουσα που δουλεύουμε οι αγγειοχειρουργοί και οι καρδιοχειρουργοί και οι επεμβατικοί ακριβιολόγοι στο ιατρικό κέντρο και μας παρέχει όλη αυτή την σύγχρονη τεχνολογία. Δύο λόγια για την υβριδική απεικόνηση, αυτό που λέμε fusion imaging. Τι κάνουμε? Παίρνουμε την αξονική του ασθενού, την αξονική αγγειογραφία που έχει προεγχειρητικά, τον έχουμε στο κρεβάτι της υβριδικής αίθουσας, κάνουμε μία ακτινοσκόπηση. Η ακτινοσκόπηση καταγράφει τα οστά του ασθενούς και πάνω στην εικόνα της ακτινοσκόπησης που κάνουμε live βάζουμε την αξονική του αγγειογραφία. Οπότε κάνουμε match την προεγχειρητική αξονική αγγειογραφία με την ακτινοσκόπηση του χειρουργείου. Χωρίς να δώσουμε σκιαγραφικό, αυτόματα μας δίνει εικόνα το μηχάνημα, το software που χρησιμοποιεί, του πού βρίσκονται οι νεφρικές αρτηρίες, πού βρίσκεται ο αρτικός διχασμός, πού βρίσκονται όλα τα landmark στοιχεία που μας νοιάζουν για να εκπτύξουμε με ακρίβεια το μόσχευμά μας. Φανταστείτε λίγο έτσι εδώ σε simulation, όπως παρατηρούμε την οθόνη, δείτε εδώ πώς περνάμε σύρματα μέσα στις νεφρικές αρτηρίες δεξιά και αριστερά, χωρίς να έχουμε δώσει σκιαγραφικό. Χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε λοιπόν το fusion imaging, μια τεχνολογία που την έχουμε στην υβριδική μας αίθουσα. Αντίστοιχες εικόνες, δείτε πόσο ωραίες εικόνες μπορούμε να πάρουμε με το fusion imaging στην υβριδική μας αίθουσα. Είτε κάνουμε ένα απλό παρανεφρικό ανέβρισμα, είτε κάνουμε ανεβρίσματα αορτικού τόξου. Θα φύγω από το fusion imaging και να μιλήσουμε λίγο για το διοξίδιο. Αν θέλετε, είναι μια τεχνολογία που εξελίσσεται τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι διαθέσιμο εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια το διοξίδιο. Ωστόσο, έχει περάσει σε πιο ευρεία χρήση τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δείτε πολύ ωραίες εικόνες που μπορούμε να πάρουμε και πρακτικά να περιορίσουμε ή και να εξαφανίσουμε την χρήση ιωδιούχου σκιαγραφικού. Ενδαγκιακός υπέρηχος. Ξέρουμε πολλά για τον ενδαγκιακό υπέρηχο από τους καρδιολόγους που το χρησιμοποιούν στα στεφανιαία, από τους αγγειοχειρουργούς που το χρησιμοποιούμε στις φλέβες. Τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερο βλέπουμε συναδέλφους στο εξωτερικό μεγάλα κέντρα να προτείνουν τον ενδαγκιακό υπέρηχο για την αντιμετώπιση ανευρισμάτων. Προσωπικά, τώρα τον τελευταίο χρόνο ξεκίνησα και έχω βάλει τα πρώτα περιστατικά με τον καθηγητή μας τον κύριο Λιάπη και φαίνεται ότι είναι πολλά υποσχόμενο και θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες εικόνες. Τοποθετούμε λοιπόν τον καθετήρα από τη μία ή την άλλη μυριαία αρτηρία, μάλιστα είναι καθετήρας μετρικός, μπορεί να μας δώσει και τα μήκη
της αορτής ή της λαγόνιος και δείτε πως είμαστε μέσα στο Αγίο, η νεφρική φλέβα μόλις πέρασε από πάνω. Δείτε το ανέβρισμα πόσο μεγάλο είναι και πόσο ωραία φαίνεται και δείτε τώρα πως θα περάσει ο καθετήρας στην λαγόνια αρτηρία φεύγοντας από το ανέβρισμα. Εδώ είναι ο διχασμός και χώρισαν, είμαστε στη μία λαγόνια αρτηρία. Το ίδιο θα κάνουμε μετά και από την άλλη λαγόνια αρτηρία. Μπορούμε να μαρκάρουμε πού είναι η έκφυση της έσω λαγονίου, πού είναι ο αρτικός διχασμός, πού είναι οι νεφρικές αρτηρίες. Μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις. Με πολύ μεγάλη ακρίβεια μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις του αυχένα, που δηλαδή θα τοποθετηθεί το μόσχευμα ψηλά, κεντρικά, περιφερικά, να δούμε τα landing zones και να αποφασίσουμε τη διάμετρο του μοσχεύματος που θα τοποθετήσουμε. Και σε όλα τα βήματα της έκπτυξης του μοσχεύματος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ενδαγιακό υπέρηχο και να ελαχιστοποιήσουμε το σκιαγραφικό. Δύο περιστατικά που κάναμε την τελευταία χρονιά, ένας ασθενής 74 χρονών, ανέβρισμα 5,7 παρανεφρικό, περιλαμβάνει τις νεφρικές αρτηρίες, με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 1,6. Οριακά αποδεκτό σε έναν 74χρονο, γιατί η ηλικία επίσης παίρνει ρόλο για το GFR που θα έχεις, καπνιστής, χαπίτης με διάφορες συνοσηρότητα. Δείτε την εικόνα των νεφρικών αρτηριών, είναι πρακτικά ανέβρισμα εκεί που είναι οι νεφρικές αρτηρίες. Το ανέβρισμα είναι αρκετά μεγάλο όπως το βλέπετε. Κάναμε λοιπόν ενδαγκιακό υπέρηχο, δείτε το ανέβρισμα, δείτε το CO2 που χρησιμοποιούμε, πόσο ωραία απεικονίζονται οι κλάδοι. Να σας πω βέβαια ότι δεν επαναπαυθήκαμε εντελώς στο CO2, είναι ένα πολύπλοκο ανέβρισμα και επειδή είναι και τα πρώτα περιστατικά που δίνουμε CO2 και χρησιμοποιούμε ενδαγκιακούς υπερήχους, χρησιμοποίησαμε και σκιαγραφικό για να έχουμε μια δικλίδα ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και μειώσαμε σημαντικά τη χρήση του ιωδιού σκιαγραφικού. Παρόμοιο περιστατικό, αυτό που έδειξε ο κύριος Μπίζδας, branch devices και μπορούμε και καθετηριάζουμε σταδιακά έναν στους κλάδους, νεφρικές αρτηρίες, άνω μεσεντέριο και αλήριο τρίποδα. Και στο τέλος βλέπετε ωραία εικόνα διοξιδίου. Εδώ είναι ακόμα η φάση της έκπτυξης των σκελών στις λαγόνιες. Και η τελική εικόνα και με το διοξίδιο, αλλά θέλαμε οπωσδήποτε και τελική εικόνα με σκιαγραφικό. Και εδώ θα δείτε, δεν φάνηκε με το διοξίδιο και γι' αυτό θέλουμε την ασφαλιστική δικλίδα. Θα φανεί ότι υπάρχει μια μικρή ενδοδιαφυγή, η οποία μπαλονιάστηκε στο proximal zone και εξαφανίστηκε. Και ένα δεύτερο περιστατικό, πιο απλό τεχνικά, αλλά δείχνει πολύ ωραία τις δυνατότητες της τεχνολογίας, έναν ασθενή 73 χρονών με ανέβρισμα 5,5 εκατοστά, νεφρική ανεπάρκεια 2. Δείτε λίγο τις εικόνες, είναι ένα κλασικό καθημερινό, θα το έλεγα, υπονεφρικό ανέβρισμα με καλό αυχένα. Μας βοηθάει ότι έχει και ήδη ένα στεντ στην νεφρική αρτηρία, άρα ξέρουμε πού θα πάμε να τοποθετήσουμε το μόσχευμα χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε γεωγραφία με σκιαγραφικό, γιατί το stent μας λέει που είναι η νεφρική αρτηρία και είναι πολύ ωραία ορατό στην ακτινοσκόπηση. Δείτε εδώ την ωραία εικόνα που μας δίνει το διοξίδιο. Βλέπουμε πολύ ωραία και το stent στην αριστερή νεφρική, βλέπουμε πολύ ωραία τον αορτικό διχασμό, οπότε γίνεται η έκπτυξη. Και κάπου εδώ νομίζω θα κλείσω την ομιλία μου. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι φιδιάστηκα λίγο, γιατί πέρσι που μου έστειλε η πρόσκληση δεν είχα απαντήσει και θεώρησα ότι δεν θα είμαι εδώ. Εγγραφέ, διατηρήσει σα απαντάκι. Εντάξει, δεν το έχω με αυτά τα τέτοια. Και πάει στι προθέσει που άνοιξα το κομπιούτερ, έμαθα ότι μιλάω. Μια χαρά λοιπόν. Εντάξει, καλά θα είμαστε. Θα προτιμούσα να έχουμε και ένα πίνακα για να σα πω και διάφορα πράγματα, αλλά θα τα μιλήσουμε ελεύθερα. Λοιπόν. Υπάρχει καταρχήν ανοιχτή διόρθωση. Ασφαλώς και υπάρχει, διότι ένα αξίωμα στην αγκιοχειρουργική είναι ότι δεν υπάρχει ανέβρισμα θωρακικό, κοιλιακό, θωρακοκοιλιακό που να μην αντιμετωπίζεται με ανοιχτή εγχείρηση. Σε αντίθεση με τα ενδοαμβλικά που έχουν ορισμένους περιορισμούς, όπως είπαν οι προαλήσαντες. Εδώ έχω ένα σχέδιο για να καταλάβετε
ποιες είναι ορισμένες από τις αντιρρήσεις που έχουμε για τα ενδοαυλικά, όταν είναι κονοειδής, ας πούμε. Δεν ξέρω αυτό, παίζει, δεν παίζει αυτό. Παίζει, πού είναι το. Α, εδώ, ναι. Όταν είναι κονοειδής, λοιπόν, προς τα κάτω, όταν είναι προς τα κάτω ο αφιένας, τότε πρέπει να κάνουμε αυτά που έκανε ο κύριος Μπίζδας και ο κύριος Αυγερινός, να πάμε λίγο προς τα πάνω. Όταν έχει μια μεγάλη, όταν έχει πολύ θρόμβο γύρω-γύρω, δεν κάθεται καλά το ανέβρισμα, όταν έχει ασβέστωση και όταν έχει μια μεγάλη γωνίωση. Βέβαια, στην καθημερινή πράξη, εγώ βλέπω ότι όλοι αυτά τα περνάνε έτσι και μετά έχουμε τα προβλήματα. Και ποια είναι τα προβλήματα, λέει ένας από την Τουρκία, από την Άγκυρα, ότι εάν αγνοήσετε μία από τις παραμέτρους, θα έχετε 7,2% ενδοδιαφυγή, 2,26% και πάνω από 2,45%. Δηλαδή, πρακτικώς δεν κάνατε τίποτα, διότι το θέμα είναι να μην έχει τάση ο σάκος. Όταν λοιπόν πάμε να διορθώσουμε ένα ανέβρισμα που χάνει, διότι περί αυτού πρόκειται, εισμέν την ανοιχτή εγχείρηση θα αντικαταστήσουμε μόνο αυτό που μας ενδιαφέρει, κοιτώντας να μην πειράξουμε καμία από τις ευγενείς αρτηρίες. Στην ιδεάλη περίπτωση πρέπει να σιδερώσουμε κατά κάποιο τρόπο και τη θωρακική θωρακοκοιλιακή αορτή σε μία απόσταση η οποία φτάνει κατά μέσον όρο τα 9 εκατοστά. Άρα λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε μία αντιμετώπιση ανοιχτή για ένα ενδοαυλικό. Όταν θέλουμε να κάνουμε ενδοαυλικό με τσίμνη, φεβάρ, τεβάρ κτλ. Αυτά, θα πρέπει να μετατρέψουμε ένα απλό ανέβρισμα υπονεφρικό σε θωρακοκοιλιακό. Θα το κάνουμε δηλαδή λίγο πιο τέτοιο. Λοιπόν, και τι μας ενδιαφέρει αυτό, λοιπόν, λέει εκεί πέρα ένας από τις κάτω χώρες ότι εάν αρχίσουμε να πάμε προς τα πάνω, προς τη θωρακοκοιλιακή αορτή, τότε θα έχουμε 2,3% μόνιμη νεφρική ανεπάρκεια. Ακόμα πιο δύσκολο αυτό το 4,2 το intestinal ischemia, γιατί πολλές φορές ο άρρωστος μας αποχαιρετάει, και έχουμε και 4,2 της παραπληγίας. Λοιπόν, μας λένε λοιπόν από το Κορνέλ εκεί πέρα ότι διότι με τα ενδοαυλικά έχουμε πολλές επανεπεμβάσεις για να διορθώσουμε το αρχικό τέτοιο, καλά θα είναι να ασχοληθούμε με το standard of care που είναι η ανοιχτή χειρουργική για τα θωρακοκοιλιακά ανεβρίσματα. Κάτι εδώ υπάρχει ένα μαύρο πάνω που δεν ξέρω τι είναι. Για να το σβήσω. Α, πολύ ωραία. Εντάξει. Και να με πάρω και από εδώ, να με βάλω εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν προτείνει ο άνθρωπος ότι αν έχετε έναν καλό άρρωστο ο οποίος αντέχει, να τον κάνετε ανοιχτά. Βέβαια, η υποσημείωση είναι το surgeon expertise. Έτσι. Τζίζει εκεί πέρα, άμα δεν τα ξέρετε. Και από εκεί και πέρα έχουμε πάλι μια μεταανάλυση Αντωνίου Κατσαργύρης και τα λοιπά το 2021. Η ανοιχτή διόρθωση έχει ένα πλεονέκτημα όσον αφορά και την μακρόχρονη επιβίωση και ότι έχουμε λιγότερες επανεπεμβάσεις. Άρα λοιπόν νέοι ικανοί με καλό προσδόκιμο επιβίωσης, καλό θα είναι να πάνε προς τα ανοιχτά. Έτσι κι αλλιώς αυτά πρέπει να είναι στα high volume centers. Αυτό είναι η μόνιμη εποδός. Αυτά περίπου μας λένε και οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικής, ειδικά για τα εντολίξ, αυτά που συζητάμε τώρα, ενδοδιαφυγές δηλαδή, μετά από αυτά, τότε εφόσον να ευλογήσουμε τα γένεια μας, εφόσον λοιπόν δεν μπορούμε να το κάνουμε ενδοαυλικά, πηγαίνετε να το κάνετε ανοιχτά, όπως είπε ο καθηγητής, αυτά είναι λίγο πιο δύσκολα από τα σκέτα ανοιχτά. Και ο Σκάλι εδώ λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα από, λοιπόν, ο Σκάλε λοιπόν λέει από τη Φλόριντα ότι η ανάγκη για ανοιχτές μετατροπές των ενδοαυλικών εξακολουθεί να υφίσταται και θα γίνει πιο συχνή στο μέλλον. Λοιπόν, τώρα εδώ υπάρχουν ορισμένες μαγικές λέξεις, ότι αν έχετε ένα γκορ μέσα ή ένα μεντρόνικ είναι πιο εύκολο να το βγάλετε από το αν έχετε ένα κούκ ή ένα εντούραντ, και η απάντηση είναι πολύ απλή, διότι τα δεύτερα, τα από κάτω, έχουν μεγάλα αγκάθια για να κατευθύνουν μέσα στην αορτή και άρα πρέπει να κάνεις ειδικές τέτοιες. Να βλέπετε τώρα ένα από τα αποσχεύματα. Είχα και άλλες εικόνες, αλλά τώρα αυτό βρήκα, είναι εντυπωσιακό, βλέπετε πάρα πολύ ωραίο κόκκινο από άσπρο που μπαίνει. Τέλος πάντων. Να σας πω αυτά που ήθελα να σας πω, δύο-τρεις περιπτώσεις που βγάλαμε το ενδοαυλικό. Ο Πουρναράκης δεν υπάρχει, είναι ένα όνομα, ο Γουλάκης πέστη. Λοιπόν, ο Πουρναράκης ήταν 80 ετών. Ήθελε σώ και καλά ο ιός και αυτός ο ίδιος να κάνει ενδοαυλικό. Και το έλεγα ότι διότι εμπίπτει στην κατηγορία του ανοιχτού, του ανοιχτού αφιένα, καλό θέλει να κάνουμε ανοιχτό. Όχι, θα κάνετε κλειστό. Κάνουμε το κλειστό λοιπόν, το οποίο άντεξε περίπου 3 μήνες, παραδόξως,
χωρίς εντολή και βέβαια σε 6 μήνες έχανε από παντού και έχει γίνει 6,5 από 5,5. Και του λέω τώρα πρέπει να διορθώσουμε. Μα μου λέει είναι μεγάλος, τι να κάνουμε τώρα, ξέρω τι άλλο να κάνουμε. Δεν υπήρχαν και όλα αυτά τα καλλιτεχνικά που ακούσατε προηγουμένως. Τέλος πάντων, ο 80ης υπέστη μια ωραιότατη εγχείρηση. Έφυγε από το νοσοκομείο σε 6 μέρες και ήρθε ο ιός επιθετικός και λέει με συγχωρείς, γιατί δεν τον άνοιξε από την αρχή. Τώρα λέω να το σκοτώσω, τι να τον κάνω τώρα. Λοιπόν, δεν του λέγανε τόση ώρα ότι πρέπει να κάνουμε ανοιχτό. Λοιπόν, ο δεύτερος, Κελέκης, ο Μακαρίτης, ο καθηγητής ακρινολογίας, με τον οποίο αρχίσαμε το 90, ξέρω κάτι τέτοιο, το 91, να κάνουμε τα ανοιχτά αυλικά. Είχε λοιπόν έναν άρρωστο, ο οποίος ως μοναδικό μειονέκτημα για ανοιχτή εγχείρηση ήταν ότι ήταν υπέρβαρος. Δείχνω έτσι, γιατί δεν πρέπει να αποχοντρώσει, δεν είναι. Ωραία, σωστό. Λοιπόν, το είπα αμέσως. Λοιπόν, μπαίνει το ενδοαυλικό και αρχίζει να χάνει. Λοιπόν, οπότε αρχίζουν με τα διάφορα να μπω από τη μυρία, να μπω από εδώ, να εμβολήσω, να κάνω, να φτιάξω και στο τέλος δει, θα τον βάλουμε διοσφυγικά, να ρίξουμε μέσα κόλλες και τα διάφορα. Ρίξαν τις κόλλες, σταμάτησε αυτό, αλλά ο άρρωστος άρχισε να βράζει. 39-40, 39-40, διότι είχαν ξεχάσει ότι όταν πας διαδερμικά κάπου πρέπει να κάνεις καλή αποστήρωση. Δηλαδή θα πετάξει ένα σταφυλόκοκο μέσα. Λοιπόν, ο ανθρωπάκος αυτός έφαγε ένα χειρουργείο μεγάλο για να ανοίξουμε, να βγάλουμε το μόσχευμα, να το αντικαταστήσουμε. Εκείνη την εποχή είχαμε μόνο τα silver graft, αυτά τον τάκρο με το silver, τα μόνα τα οποία άντεχαν υποτίθεται στα μικρόβια. Λοιπόν, και ενώ ήμασταν καλά και πανηγυρίζαμε ότι τι ωραία που το κάναμε, ξαναρχίζει πάλι τους πυρετούς. Λέει τι έχει, τι έχει, τι έχει. Ξαναβγάλουμε, μπαίνουμε μέσα και τι είχε. Ζελέ. Είχε μυκητίαση. Μυκητίαση ίσον. Εντάξει, τώρα μηδέν προοπτική, πέθανε σε 5-6 μέρες μετά. Και η ερώτηση που έκανα στον Κελέκη τότε, του Μακαρίτη, και τέλος, γιατί δεν ανοίγουμε αυτό από την αρχή να κάνουμε ένα απλό ανέβρισμα, αφού παρά το δέμα που είχε, άντεξε άλλες δύο εγχειρήσεις. Δηλαδή δεν πέθανε από τις εγχειρήσεις, πέθανε από τη λίμωξη. Λοιπόν, type 1 dissection, τι είναι αυτό τώρα, για να θυμηθώ λίγο. Α, ναι, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα. Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε βάλει πριν από 4 χρόνια, αυτό είναι να σας πιάσουν τα γέλια κυριολεκτικώς. Είχε βάλει ένα ενδοαυλικό το οποίο λειτουργούσε αψόγως. Πλην όμως το είχε βάλει σε έναν άρρωστο που είχε διαχωρισμό τύπου Α, δηλαδή από την ανιούσα μέχρι κάτω. Ξαφνικά λοιπόν, εκεί που ήταν μια χαρά και ο άνθρωπος ήταν και κυνηγός κιόλα, αισθάνεται ένα οξύ πόνο, κάνουμε μια αγκιογραφία και τι είχε συμβεί. Ενώ το ενδοαυλικό ήταν στη θέση του, δεν έχανε καθόλου. Ο ψευδής αυλός είχε κατεβεί κάτω και είχε σπάσει. Λοιπόν, εντάξει, τα χρειαστήκαμε. Αλλά λέω, δεν βαριέσαι, κάνω μια προσπάθεια, να δούμε τι θα γίνει. Και έβαλα ένα προσωρινό μάσχαλο μυριαίο, για να προφυλάξω λίγο καρδιά και τους διαχωρισμούς. Έβγαλα το μόσχευμα, θηριδοποίησα την κατιούσα, δηλαδή και στις νεφρικές συμπαστώσεις, και έκανα μια αποκατάσταση σε πρώτο χρόνο. Ο άρρωστος τεχνικά πήγε καλά, δεν έχανε αίμα, αλλά πέρασε διαπυρός και σιδήρο. Έκανε στη μονάδα 15-20 μέρες. Δηλαδή δεν ξέραμε αν θα ζήσει, αν θα πεθάνει. Εντάξει, λειτουργούσαν και τα νεφρά, λειτουργούσαν όλα, αλλά αυτός ήταν με πυρετό. Και τελικά έζησε και με κυνηγούσε να μου κάνει μήνυση, διότι από τους πολλούς πυρετούς στη μονάδα, ακούστε να τρελαθείτε τώρα, του ρίχναν καθαρό ενόπνευμα ως πτυτικό για να πέσει ο πυρετός. Βάζανε παγωκίστηση καθαρό ενόπνευμα. Το αποτέλεσμα έπαθε ένα έγκαυμα σε όλη την πλάτη. Και έμαθα μετά ότι γύρναγε γύρω-γύρω στην Αθήνα να βρει πλαστικό ή χειρουργό να πει ότι φταίω εγώ γι' αυτό, για να μην πάει στο δικαστήριο. Αλλά εντάξει. Ένα τέταρτο, αυτά είναι το τρίτο. Ένα τέταρτο, στο οποίο πραγματικά κόντεψα να σκάσω από το κακό μας πλέον λόγος, ήταν ένας μακρινός εξάδελφος, ο οποίος είχε ένα ανέβρισμα που έφτανε και στις Λαγόνιες. Το εξήγησα ότι είναι μια χαρά να κάνουμε ένα ανοιχτό, όχι να κάνουμε κλειστό. Κάνουμε το κλειστό λοιπόν. Έπρεπε να εμβολήσω τη μία λαγόνια. Εμβολίζω τη μία λαγόνια, όλα καλά. Κάνουμε deployment του craft. Έλα από το μπατζάκι του craft, είχε πέσει μέσα σε ένα τρόμβο και δεν το βρίσκαμε με τίποτα. Ήρθαν οι επεμβατιστές, ξαναήρθαν, δεν κάναμε τίποτα. Λέω εντάξει, παιδιά, φτάνει τώρα, δώσαμε τώρα, δεν έχει άλλη ακτινοβολία. Ανοίγω, βγάζω αυτό. Η όλη διάρκεια του χειρουργείου ήταν περίπου 4 ώρες μαζί με την αποκατάσταση. Στο τέλος είχε σφίξει παντού μια χαρά. Πανηγυρίζαμε λοιπόν τι ωραία που το κάναμε. Το βράδυ της ιδίας ημέρας έπαψε να βγάζει ουρά. Τι έχει, τι έχει, τι έχει. Ο άρρωστος δεν μπορούσα να καταλάβω τι έχει. Ήταν όλα καλά, δεν είχε τίποτα. Λοιπόν, όταν λοιπόν τον γύρισα στο πλάι, είδα ο ένας γλουτός ήταν μαύρος.
εκεί που είχαμε εμβολή στην Έσο Λαγόνιο. Ευτυχώς ο άρρωστος πέθανε. Ευτυχώς λέω, διότι τι θα κάνετε με έναν άρρωστο που πρέπει να βγάλετε, να κόψετε ένα υγιές μέλος, δηλαδή ο μυρός και η γάμπα και το πόδι είχαν σφίξεις. Δεν είχαν τίποτα. Αλλά εδώ πέρα δεν βλέπατε. Βλέπατε κατευθείαν κόκαλο. Κόκαλο και τα νεύρα. Και ευτυχώς λέμε πέθανε ο άρρωστος και πραγματικά λυτρωθήκαμε κατά κάποιο τρόπο. Κρίμα όμως, διότι ήταν να λύσει αλλιώς. Εδώ σας δείχνω έναν άλλον άρρωστο που έκανα. Εγώ δεν κάνω πολλά ενδοαυλικά, όπως έχετε καταλάβει, και κοιτάω να κάνω αυτά με τις απόλυτες ενδείξεις. Δύο γελάει ο Θεοδός. Δύο εκατοστά ο αφιένας εδώ, δύο εκατοστά ο αφιένας εκεί. Όλα καλά, ωραία. Λοιπόν, στα 3-4 χρόνια μετά, ο κύριος Παναγιώτης έρχεται και βγάζει μια αξονική που από 5 ήταν 5,5 το ανέβησμα. Ξανακάναμε και τελικά φάνηκε ότι αυτό εδώ το πράγμα είναι η κάτω μισεντέριος που τροφοδοτούσε το ανέβρισμα. Επήγαμε λοιπόν όχι ανοιχτά, λαπαροσκοπικά, με έναν καλό γενικό χειρουργό, κόψαμε την κάτω μισεντέριο. Δεν μπορώ να πω ότι χαρήκαμε ιδιαιτέρως, διότι αντί για 5,5 τώρα είναι 4,5 και δεν λέει να πέσατε 4,5. Το ίδιο πάθαμε και με έναν άλλον, έναν χαπίτη, ο οποίος έπρεπε να κάνει σ' όχι καλά το ενδοαυλικό. Εγώ το είπα να κάνει ενδοαυλικό, γιατί δεν έπαιρνε τίποτα άλλο. Με αφιένα, θα γελάσετε εσείς οι ενδοαυλιστές, 7 χιλιοστά. 7 χιλιοστά, τι να κάνω κι εγώ, δεν σας έχουν πει κανένα από αυτά τα πράγματα. Όταν αναπτύσσουμε λοιπόν το ενδοαυλικό, βάζουμε και κάτι βίδες. Είναι. Τις έχετε δει τις βίδες, βίδες, μπράβο, ο Θωμάς. Λοιπόν, ο κύριος Αλεξίου, επιβατιστής, διακεκριμένος. Βάλαμε λοιπόν και 7 βίδες και μετά από 2 χρόνια έρχεται και αυτός με μεγαλύτερο ανέβρισμα, λέω, που να πάρει ο διάλος. Type ένα αλφα εντολή κάπου πάνω. Αν δεν ήταν ένα αλφα, ήταν και αυτός κάτω μεσεντέριος. Και αυτό λοιπόν το βάλαμε και κάναμε μια απολύνωση κάτω μεσεντερίου. Εδώ είναι άλλο ένα πικρό, μια πικρή περίπτωση. Αυτός είναι ένας άρρωστος από την Αγγλία που πήγε στην Αμερική για να κάνει το ενδοαυλικό πριν από περίπου 15 χρόνια. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα είναι τα 4 ροξούνια, έτσι, εκ των οποίων το ένα είναι εκτός θέσεως. Εσείς οι ενδοαυλιστές πιθανόν να ξέρετε καλύτερα, αλλά πρόκειται για την κοιλιακή αρτηρία. Έτσι μας είπαν όλοι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Έχει μία τέτοια γωνίωση 180 μοιρών, που στο τέλος δεν μπορούσε να περάσει το σύρμα ό,τι από πάνω ό,τι από κάτω. Δεν μπορούσε να περάσει το σύρμα να ευθιάσει. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίσαμε λοιπόν μετά από τα πολλά, αφού δεν παρευρέτε το σύρμα που πάει εδώ προς τα πάνω, αλλά δεν μπορεί να ευθιάσει αυτό, να βάλουμε ένα καφ, να κλείσουμε την έξοδο προς την κοιλιακή αρτηρία και έπρεπε πλέον να επανεματώσουμε την υπατική. Και αφού ήταν συνδεδεμένα όλα, ως τότρια θέση πήραμε την κοινή μυρία δεξιά, οπισθοπαγκρεατικά, με ένα εξάρι PTFE σπιράλ. Εδώ είναι η εύπαλη αναστόμωση, η κοινή μυρία. Βλέπετε, από εδώ είχαμε μπει και τη ράψαμε την κοινή μυρία και από εδώ μπήκαμε να πάρουμε και από εδώ φτάσαμε στην υπατική αρτηρία. Και η σκέψη ήταν, γιατί έγινε ενδοαυλική διόρθωση και όχι ανοιχτή σε έναν 68 ετών, που είχε τη γωνίωση κατηγορία της θωρακικής, που δεν είχε τίποτα, και είχε και μια κοντή κοιλιακή αρτηρία, από την οποία και έγινε το σύμπαμα, διότι το stent graft που βάλανε έφυγε από την κοντή αρτηρία. Έτσι, συμπερασματικά λοιπόν, η ανοιχτή διόρθωση αυτών των μοσχευμάτων είναι πάντοτε εφικτή και η καλύτερη πρόγνωση είναι σε ασθενείς που είναι ικανοί να την υποστούν. Αντίθετα λοιπόν, παρά τα παρόμοια αποτελέσματα, η ενδοαυλική είναι υποφελής για τις εταιρείες βασικώς, λόγω του κόστους. Είναι επικίνδυνη για τους αγκιοχειρουργούς για την ακτινοβολία και είναι αμφιβόλο μακρόχρονης αξίας για τους ασθενείς για τις επανεπεμβάσεις. Πάντως και οι δύο μέθοδοι πρέπει να εφαρμόζονται σε νοσοκομεία αναφοράς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ τους ομιλητές για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Ο κ. Γουβλάκης, όπως είδατε, ήταν ιδιαίτερα γλαφυρός στο τέλος, όπως πρέπει για αυτά τα πράγματα, δεδομένου ότι παρουσίασε τις αποτυχίες της ενδοαγγειακής χειρουργικής και πώς αυτές θα πρέπει στη συνέχεια να αντιμετωπιστούν με μεθόδους κλασικής ανοιχτής χειρουργικής, με
Προπλασιασμό όμως του βαθμού δυσκολίας για αυτές τις επεμβάσεις είναι τελείως ένα καινούριο πεδίο για την αγκιακή χειρουργική, η αντιμετώπιση αυτών των νοσχευμάτων και δεδομένου ότι μπαίνουν κατά χιλιάδες παγκοσμίως. Αντίστοιχα, οι πιθανότητες να χρειαστεί κάποια ανοιχτή επέμβαση μεγαλώνει. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι στη μεγίστη πλειονότητα αυτές οι επιπλοκές μπορούν να αντιμετωπιστούν ενδαγκιακά. Και εκεί φαίνεται ότι θα κατευθυνθούμε, αλλά ξανά πάντα θα υπάρχει ένα έστω και μικρό ποσοστό ασθενών που θα χρειαστούν μια ανοιχτή επέμβαση. Λοιπόν, ερωτήσεις σας. Περιμένουμε. Κύριος Αλεξίου. Κόλλης. Πιθανολογώ ότι το λάθος εκεί πέρα, για να κάνω λίγο αυτοκριτική, δεν πιστεύω, ήταν ότι πήγα αρκετά μέσα στη μέσο βαγόνια. Ενώ έπρεπε να μείνω για τα παιδιά τώρα, να συζητήσουμε για τα παιδιά τώρα, γιατί αυτό είναι το θέμα. Ότι η έσω βαγόνια ξεκινάει σε ένα μήκος 3-4 εκατοστά και μετά διχάζεται για να πάει στα γεννητικά όργανα και στο τύφωμα, έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να φτάσει κάτω. Γιατί εκεί στο κάτω το τύφωμα το πέθανε, πάει. Το έκλεισε και δεν προφέρει να κάνει παράπονα. Πρέπει να μείνει στην αρχή τη ασυλλογία. Τώρα εσεί θα το ξέρετε καλύτερα αυτά. Φαντάζομαι. Πιθανολογώ ότι το λάθο ήταν ότι ορισμένα κόλλησε έφυγαν προ τα κάτω και μετά δεν μπορούσα να τα βγάλω στην εγχείρηση και την πατήσαμε. Να πω βέβαια ότι όλε αυτέ οι τεχνικέ οφείλονται στη δουλειά που κάνανε επί χρόνια οι επεμβατικοί ακτινολόγοι και εμείς σαν τελικοί αποδέκτες, αν το θέλετε, και χρήστες πλέον αυτών των τεχνικών μπορούμε να τα ενσωματώσουμε στην αντιμετώπιση των ανεβρισμάτων. Είναι απόλυτα σωστή η παρατήρηση. Η λεπτομέρεια έχει την σημαντική της έτσι, βαρύτητας αυτού του είδους της περιπτώσης, γιατί όντως είναι άλλο πράγμα να προσπαθούμε να κλείσουμε μια έσω λαγόνιο όταν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε μια αιμορραγία ή αν κάνουμε για μια νεοπλασία και τελείως διαφορετικό όταν θέλουμε να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την πιθανότητα επιστροφής αίματος από την έσω λαγόνιο προς την περιοχή που περνάει το μόσχευμα. Και αυτές οι λεπτομέρειες καμιά φορά είναι που μας δημιουργούν τα προβλήματα. Θέλω να συνεχίσω κάτι, να σχολιάσω. Να. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Κόλλης, επεμβατικός ακτινολόγος. Και θα συνεχίσω από την ερώτηση που κάνατε στον κύριο Βουβουλάκη, να πω ότι πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν ομάδες, ειδικά όταν μιλάμε για επιπλεγμένα ανεβρίσματα. Το ερώτημα λοιπόν εδώ προς όλους ή προς συζήτηση είναι όταν έχουμε ένα επιπλεγμένο ανέβρισμα, ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα θέλαμε να πλαισιώνουν τον ασθενή μας, ώστε να έχουμε το καλύτερο, όχι μόνο που θα θέλαμε, που θα πρέπει να πλαισιώσουν αυτή την πολύπλοκη αντιμετώπιση για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλουμε και καρδιοχειρουργούς στην παρέα. Σίγουρα θέλουμε και επεμβατικούς ακτινολόγους να μας πούν τη γνώμη τους. Θέλουμε και καλούς καρδιολόγους. Θεοδόση, έφτασες μέχρι την αορτική βαλβίδα και ο Νίκος ο Τσιλιμπάρης πριν. Ποιος ο ρόλος του καρδιοχειρουργού? Εκεί είναι one-man show αυτό το χειρουργείο? Καλή ερώτηση αυτή. Έχει να κάνει με το τι γνώσεις και τι skills διαθέτεις και τι εκπαίδευση. Δηλαδή, σε περίπτωση στην αορτή και στο αορτικό τόξο σίγουρα χρειάζεται ένα καρδιοχειρουργό stand-by, σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά. Αν και λίγα περιστατικά που πήγανε στραβά όταν ήμουν και έκανα καρδιοχειρουργική στο Ανόβερο, δυστυχώς η χρησιμότητα είναι τεράστια. Δηλαδή, και να έχεις το καρδιοχειρουργό απλά είναι για νομικούς λόγους. Είναι πολύ δύσκολο να επαναφέρεις κάτι που θα πάει στραβά στο αορτικό τόξο. Τώρα, στα θωρακοκυλιακά νευρίσματα είναι τόσο πια έχουν γίνει ασφαλή, που δεν χρειάζεσαι κάποιον ιδιαίτερο
υποστηρικτή στην ισοσχεδιασμό, στην τοποθέτηση. Η ερώτηση πάντα με τον καρδιοχειρουργό σε τέτοιου είδους είναι αν έχει προτεραιότητα το εμβαγγειακό ή το ανοιχτό. Σε πολύπλοκα, ξαναλέω πάλι, ανεβρίσματα ορτικού τόξου και θωρακοκοιλιακά. Τώρα, στο κοιλιακό, λίγο πολύ η εκπαίδευση των αγγειοχειρουργών είναι τόσο καλή πια στις μέρες μας στα εμβαγγειακά, που πιστεύω και οι αγγειοχειρουργοί μπορεί να σταθούν μόνοι τους. Εκεί που η επεμβατική εκνολόγη πραγματικά είναι πολύ μεγάλη σημασία είναι στις ενδοδιαφυγές, όπου θα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα από μικρά αγγεία, σε επιπλοκές αιμορραγιών και ούτω καθεξής. Είναι δύσκολο να βρεις κλινικές που έχουν το mentality οι ειδικότερες να μιλάνε μεταξύ τους. Είναι ευχής έργο να γίνει αυτά τα λεγόμενα aortic teams, τα οποία θα βλέπουμε αραιά και πού. Και σαφώς το ιδανικότερο είναι να υπάρχουν 4 ή 6 ή 8 μάτια από ότι να υπάρχουν μόνο 2. Και δεν υπάρχει αμφιβολία, όπως ανέφερε και ο κ. Γουγουλάκης, ότι όλα αυτά τα δύσκολα, τα complex aneurysms, πρέπει να γίνονται σε κέντρα μεγάλης εμπειρίας και κέντρα που να διαθέτουν ακριβώς όλες τις δυνατότητες και καρδιοχειρουργική και νεφρολογική μονάδα και ιδίως πολύ έμπειρους επεμβατικούς ακτινολόγους, οι οποίοι να μπορούν να μας συνδράμουν, όπως στην περίπτωση που είχατε για την που χρειάστηκε να κλείσετε την κάτω μεσεντέριο αρτηρία. Θεωρώ ότι ενδαγκιακά μπορεί κανείς να φτάσει. Σωστό. Ερώτηση, παρακαλώ. Σε μία φορά που είσαι προπαθείς, μεταχειρητικά, η φαρμακοθεραπεία συντήρησης που μου συνδέχουν τους πούς, μην τους πάρει μια αναφερδευτικά. Αλλά την προπαθείς, δηλαδή, αλλάζει η ψυχολογία ή το φάρμακο. Η κύρια θεραπεία σε ένα ασθενή που αντιμετωπίζουμε ένα νεύρισμα μεταχειρητικά και πλέον χειρητικά είναι πρακτικά ένα αντιμοκοταλιακό φάρμακο και σίγουρα οι στατίνες που υποθέτω ότι ούτως ή άλλως θα τις έπαιρνε. Άρα δεν αλλάζει η θεραπεία. Τώρα, αν μιλάμε για υψηλές δόσεις αντιπυκτικών, που δεν είναι ο κανόνας στους ασθενείς που αντιμετωπίζουμε με νευρίσματα, αναποσαρμόζουμε τη δόση των αντιπυκτικών ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής επιβάρυνσης. Αν η ζωή Μισελ αναφέρεται στις αντιβιώσεις, η προσπάθεια είναι βέβαια να δώσουμε αντιβιωτικά σε νεφρολογική δόση, περίπου στη μισή δόση, και συνολικά η προσπάθεια είναι να δώσουμε αντιβίωση για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή πρακτικά χρειάζεται να δώσουμε μία δόση στο χειρουργείο και άλλη μία δόση μετά. Δεν είναι αυτές οι μακροχρόνιες χορηγήσεις αντιβιωτικών είναι που μας έχουν οδηγήσει στην μεγάλη αντίσταση των αντιβιωτικών στον ελλαδικό χώρο. Δεύτερη ερώτηση. Όσον αφορά την αντιμετώπιση ενδοπληκτικά ενδοπληκτικά ή ανοιχτό χειρουργείο, ουσιαστικά είπε ότι στους νεότερους ασθενείς προτιμάμε γιατί υπάρχουν επιπλοκές ή χάνει προς τον επαυστημή το νόσπιγμα. Αυτό έχει να κάνει πρώτον σε ποια ηλικία θεωρούμε ότι υπάρχει αυτή η διαπροστική ότι θα κάνουμε ενδοπληκτικά σίγουρα. Ποιο είναι ο νέο, δηλαδή. Δηλαδή, ποιο είναι, και αν αυτό οφείλεται στο ότι στην τεχνική, γιατί τώρα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι υπήρχαν τα περίοδο χρόνια στον αφορά το υποθέτηση του νοσοκομείου. Είναι θέμα τεχνική, ότι θα υπάρχουν πιο πίσω στο μέλλον, ή είναι θέμα. Να πω. Ο κύριο Βουλάκη, να πω την θλιβερή μου εμπειρία από δύο τελευταία ανεβρίσματα. Ο ένα είχε ένα παρανεφρικό διατηρητικό βέλγος. Μετάφρασε ενώ η αορτή του ήταν 2 εκατοστά, αυτό προεξήχε άλλα 3. Αυτό που λέμε στα λάστιχα των αυτοκινήτων, το βυζί που πετάει έξω. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, δεν μπορεί να σπάσει ανά πάσα στιγμή. Ανοιχτά το έκανα με κλαπάρισμα στον ελάσσονα εκλογικό θύλακο. Υποτίθεται αυτά που είπε ο κ. Αβγερινός στην αγορά, ότι πρέπει να έχει 26 με 30 λεπτά το γόρμι σχήμια για να μην έχει προβλήματα από τον νεφρό. Είχαμε 25 λεπτά. Όλα καλά, όλα ωραία, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτός ο άρρωστος είναι από αυτούς τους αρρώστους που ενώ έχουν ψηλαφυτές σφίξεις ραχιά και οπίστεκτινία, όλα τα αγγεία είναι έτσι. Και σε στάνταρ διαδικασία που κλείνουμε τις δύο λαγόνιες, η μία λαγόνιος έκανε έναν ωραίο διαχωρισμό στην πλάκα, έφυγε η πλάκα, έκλεισε. Τώρα, όταν είσαι έτοιμος να κάνεις ένα tube graft και ξαφνικά βλέπεις ότι έχει ισχυμία τοπότητα, αρχίζεις να κάνεις καινούργια μαϊλίκια τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αρχίζω να κάνω εντατρεκτομή της κοινής λαγωνίου, της έξω λαγωνίου, της κοινής μυρίας. Φτάσαμε στην υπολής μυρία, μια χαρά, όλα ωραία, όλα καλά. Έβγαζε ούρο ασθενής, πάμε στη μονάδα, σε 8 ώρες, 0 ούρα. Τι έχει αυτό. Δηλαδή, τις νεφρικές τις είδα και τις είχα ράψει από μέσα.
Αλλά δεν είχε από εκεί. Κάναμε και ένα υπέρυθμο, καλές συνθήκες. Και γιατί, γιατί η απάντηση ήταν ότι αυτή η ισχυμία στο πόδι ανέβαζε τη CPK, αξίζει τη CPK, 34.000. Η κρεατινή έφεσε 8, η ουρία ήταν 280. Και πραγματικά, δηλαδή, μια τεχνικώς καλή εγχείρηση κατέληξε σε πανολυθρία. Ευτυχώς έχουμε δυνατότητες να κάνουμε τεχνητό νεφρό και μετά από 10 συνεδρίες τεχνητού νεφρού επιτέλους έφυγε ο άρρωστος με 2,5 κρεατινίνη και 95 ουρία και τώρα έχει 1,3 κρεατινίνη και αυτό θα πω δηλαδή ότι δεν εκτίμησα καλά την κακή κατάσταση των λαγωνίων. Διότι με τόσα αυτά ίσως έπρεπε να πάω κατευθείαν στη Μυρία αντί να καθίσω να ασχολούμαι με τη λαγόνη και να κερδίσω χρόνο, ας πούμε. Αλλά η Μυρία έχει ένα άλλο πρόβλημα, ότι είναι σε βρώμικη περιοχή και μπορεί να κάνει επιμόλυνση του μοσχεύματος και να βρεθεί μπλεγμένος κατά άλλον τρόπο. Εν πάση τόση, το ίδιο υπέστη και σε μια κυρία που πήγαμε πάρα πολύ ωραία σε ένα Kim Craft και όταν ξύπνησε, άρχισε να λέει πονάω, και λέει το πόδι, λέει, ποιο πόδι. Δεν το είχαμε πειράξει εμείς το πόδι και ήταν πάλι κλειστή η λαγόνιος. Από την αρχή τα ίδια. Εντάξει, καλά πήγαμε, αλλά είναι πρόβλημα το οποίο δεν περιμένεις ότι θα σου συμβεί, διότι το κλασικό είναι κλαπάρεις, κάνεις ένα στόμα και φεύγεις. Εδώ συνέβησαν ανάποδα. Ο λόγος της επιλογής της ανοιχτής μεθόδου για τους νέους ασθενείς είναι ότι έχει φανεί ότι τα ενδαγκιακά μοσχεύματα από μια ηλικία μοσχεύματος 8 με 10 χρόνια και μετά αρχίζουν και εμφανίζουν περισσότερες εκπλοκές. Που ξανά αυτό σημαίνει περισσότερες επεμβάσεις. Ένα άλλο στοιχείο όμως, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι αυτοί οι άρρωστοι έχει φανεί ότι πεθαίνουν από καρδιαγγειακά προβλήματα, καρδιακά προβλήματα περισσότερο. Και μια εξήγηση σε αυτό είναι ότι όταν δίνουμε ένα μεγάλο κομμάτι της αορτής με αυτό το σκληρό, το rigid μόσχευμα, αυξάνουμε παράλληλα τη σκληρότητα της αορτής και αυξάνουμε την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει η καρδιά για να λειτουργήσει. Και ως εκ τούτου μακροχρόνια αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν και ισχυμία μυοκαρδίου και καρδιακή ανεπάρκεια. Είναι λοιπόν μία από τις εξηγήσεις. Η βιομηχανία προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα αυτών των μοσχευμάτων, αλλά όσο να γίνει, επειδή ακριβώς αυτά τα μοσχεύματα είναι stent grafts, δηλαδή έχουν και μεταλλικό κομμάτι, αλλά και κομμάτι πλαστικό ύφασμα, πάντα η επίδραση στη λειτουργία της καρδιάς φαίνεται ότι μακροχρόνια την καταπονεί. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω για την αλληλογραφία με διοξίδιο. Πάνω να μας πει πώς γίνεται. Εφόσον δεν έχει βαρύ την αυτή η δουλειά, γιατί δεν χρησιμοποιείται και συχνά. Τι μοναξία είναι αυτή. Πολύ ωραία. Όπως είπα, παρότι η τεχνολογία υπάρχει πολλά χρόνια, τα πιο παλιά χρόνια θυμάμαι τις πρώτες φορές που το χρησιμοποιούσα ήταν είχαμε φιάλες διοξιδίου στο χειρουργείο και έπρεπε να προετοιμάσουμε τις ήδηγες για να δώσουμε το διοξίδιο χωρίς να παίρνουμε πολύ καλές εικόνες. Πρόσφατα όμως έχουμε dedicated devices, πρακτικά είναι αντλίες διοξιδίου που μπορεί να δώσουν σε συγκεκριμένη πίεση, συγκεκριμένο όγκο και μπορεί να μας δώσουν πολύ καλύτερη απεικόνηση. Πρακτικά εγχύουμε αέριο μέσα στην φλέβα και εκτοπίζουμε το αίμα. Και εκεί είναι που μπορεί να πάρει στη καλή απεικόνηση. Γιατί δεν το χρησιμοποιούμε σε όλους τους ασθενείς? Σε μερικά χρόνια θα το χρησιμοποιούμε. Είναι evolving. Εξελίσσεται αυτή η τεχνολογία, εξελίσσεται και η εμπειρία μας και νομίζω όλο ένα και περισσότερο θα το χρησιμοποιούμε σε ασθενείς που έχουν ήπια νεφρική ανεπάρκεια και σίγουρα βαρύτερη. Όσο πιο ψηλά πηγαίνεις προς το κεφάλι, υπάρχει η ανησυχία εμβολής στον εγκέφαλο όταν πλησιάζεις τις καροτίδες. Προσωπικά δεν έχω εμπειρία, μήπως έχεις εσύ για χρήση στο αορτικό τόξο. Δεν έχει περιγραφεί ποτέ. Απλά αυτό που θα είναι ότι πολλές φορές άμα πας και δώσεις διοξείδιο του άνθρακα σε αγγεία όπως η Άνω Μεσεντέριο, έχει περιγραφεί στην βιβλιογραφία εμβολισμός του παγκρέατος από τα αέρια που μπορεί να έχει, που μπορεί να καταλήξει παγκρεατίτιδα, δηλαδή αποφεύγεις να μπαίνεις υπερεκλεκτικά σε κάποια υγεία, σπλαχνικά,
Και δεύτερον, ένα μειονέκτημα του διοξιδίου είναι ότι θα χρειάζεται πολύ περισσότερη ακτινοβολία από το σχεδιαγραφικό μου την πρόταση. Να βάλουμε και μια πινελιά γενική χειρουργική για όσου δεν γνωρίζουν αριστερό πέρα και γενικό χειρουργό για όσον αφορά τα πρωτόκολλα αντιμετώπιση επιπλοκών σα πλαχνικά αγγεία. Παραδείγματο χάρη, αν είμαι συνεταίριο, κάνουμε πρώτα γεωγραφία, κάνουμε ενδεχομένω και μια ενδοκαιριακή αποκατάσταση ή πάμε κατευθείαν στη χειρουργία. Ένα σχόλιο το πάμε. Και μετά μια ερώτηση. Εννοείς τώρα από ανεβρίσματα σπλαχνικών αγγείων. Μετά από αποκατάσταση. Μετά από ενδοκαιριακή αποκατάσταση. Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι, επειδή είναι δύσκολο με υπερηχογραφικά να το μελετήσει κάποιο, αυτό που κάνουμε είναι στην ουσία ότι κάνουμε αξονικές αγγειογραφίες, είτε με τον τρόπο με τα low dose CPA, είτε με μαγνητική αγγειογραφία, γιατί τώρα πια έχουμε τα περισσότερα τα καινούργια μοσχεύματα είναι από νικέλιο, οπότε δεν έχουμε artifacts. Και έχουμε δει βέβαια επαναστενώσεις. Η άνομη εταίρεση είναι λίγο σπάνια να δει να κάνει επαναστένωση. Συνήθως αυτή τη στιγμή δεν θα έχουν ποτέ, γιατί τα έχει θρομβώσει, οπότε θα έχουν πεθάνει περισσότεροι. Οπότε δεν γνωρίζουμε τελικά ποιο είναι το πραγματικό, η πραγματική συχνότητα απόφραξης των άνομης εταιρείων. Αυτό που είδε η Αχίλιος Φτέρνα είναι οι νεφρικές αρτηρίες. Αυτή τη στιγμή η συχνότητα απόφραξης των πνευματικών αγγείων είναι γύρω στο 6-7% σταθερά, ανεξαρτήτως ό,τι προσπάθεια και να κάνουμε να βελτιώσουμε τα συμμαχοσχεύματα, να κάνουμε θηριδωτά ή τους κλάδους. Εκεί λίγο είναι το μήνυμα τη δυσκολία και η αθλητική. Όσον αφορά για τι οξύ επιπλοκέ, δηλαδή έχω μετά από αντιεργειακή αποκατάσταση πρώτη μέρα μια ανθρώπου τη άνομη εταιρεία, θα το πα Είναι πολύ σπάνιο να μην χρειαστεί να ανοίξουμε κάτι, γιατί πια υπάρχουν οι δυνατότητε να μπούμε με ειδικού καθετήριου που φάνε τον τρόμβο, σαν σκούπε, και γενικότερα σπάνια θα χρειαστεί να μπούμε ανοιχτά χειρουργικά. Υπάρχουν κάποιε εξαιρέσει, όπω χάρη. Υπάρχει μια περιγραφή ότι σε περίπτωση που δεν μπορεί κάποιος να μπει στην εφρική, έρχεται και παρακεντά με μια μήνυ τομή, την αριστερή εφρική, την δεξιά εφρική και μπαίνει ανάστροπα. Αυτά είναι λίγο εξωτικά, συνήθως τα καταφέρνει. Okay. Και μια ερώτηση για εσάς τώρα καθαρά ανατομικά. Κάνατε την αποκατάσταση της υπατικής αρτηρίας, δεν λειτουργούσε η γαστροδεκαδευτική, γιατί... Είχε φύγει το stent graft, είχε φύγει από τον αλήριο. Ναι. Το αλήριο ήταν κοντός και προφανώς γι' αυτό έφυγε. Δεν μπορούσε να πατήσει μέσα όπως είχατε δει στα άλλα που ο κύριος Μπίζνας. Δηλαδή, αν δεν πει αρκετά μέσα το στέντ, τότε φεύγει. Λοιπόν, όταν κάνεις αποκατάσταση στον αλήριο, αγνοείς παντελώς την σπληνική και την γαστρική. Δηλαδή, αυτά παίρνουν από παράπονα. Αν δεν έχεις διαλύσει τον άρρωστο, θα πάει καλά. Αυτό που είναι το πρόβλημα είναι η υπατική. Αλλά έχετε την γαστροδεκατοπληκτική που είναι από την άνομα συντέλεια, δεν ήταν ελάχιστη. Ναι, δηλαδή κάποια στιγμή είχαμε κάνει ένα, πώς λέγεται αυτό, που επαναγγειώνουμε όλες για να βάλουμε ένα stent graft. Και αυτό το κάναμε τον καθηγητή του κύριο Σέχα στο άλλο ίδρυμα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή πέρναγε η ώρα και ήμασταν ξημερώματα, τότε θα βγάλουμε την κοιλιακή αρτηρία, μου λέει, παρακείς, έχουμε βάλει την άνομη σιδέρη. Δεν την είχαμε βάλει την άνομη σιδέρη, γιατί την είχαμε βάλει παρακάτω από, από εκεί που έχει τις γαστροδεκτές, παγκράτο 12-13 κτλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο άρρωστος άρχισε να χαλάει. Και όταν ανοίξαμε ξανά να δούμε τι γίνεται, το σηκώτη ήταν άσπρο. Τα λέμε άστρο, άστρο. Κάναμε βέβαια μία επανεμάτωση και όπου έχετε δει πως είναι στη θάλασσα που φεύγει το νερό και ξαφνικά γίνεται η άμμος πιο σκούρα και πιο τέτοιο. Τέτοιο πράγμα με το που κάναμε την επανεμάτωση, άρχισε και κοκκίνιζε το σηκώτη. Βέβαια είχε μεγάλο άρρωστος, δεν ανοίξε, πέθανε μετά από δύο μέρες. Αλλά θα σου πω ότι εκεί πρέπει να επιμείνεις στην υπατική μόνο, μόνο στην υπατική. Και το τεχνικό μέρος είναι εύκολο. Δηλαδή περνάς πίσω από το πάγκρες, δηλαδή όπως είναι η σπονδυλική στήλη, το πάγκρες είναι εδώ. Άρα, ναι, δεν είναι. Για τα παιδιά δεν έχουμε ένα πίνακα να παρεμβεί, άλλως δεν θα τα είχαμε. Λοιπόν, το πάγκρες είναι εδώ τώρα. Δεξιά και αριστερά τη σπονδυλική στήλη, ειδικώς αριστερά, υπάρχει τρύπα. Το πάγκρες δεν πάει να αγκαλιάσει τον τελική στήλη, περνάει από πάνω. Εκεί λοιπόν βάζεις το χέρι, δεν είσαι βάρβαρος όπως εγώ, ας πούμε. Είσαι καλλιτεχνικός άνθρωπος. Προχωράς σιγά σιγά και βλέπεις με δύο δάχτυλα ότι είσαι πίσω από το πάγκρες. Περνάς από εκεί το μόσχευμα, το βάζεις λοιπόν στην υπατική και τελείωσες. Σας ρωτάω, το παραπάνω της ερώτησης είναι ότι εμείς έχουμε, εμείς οι γενικοί χειρουργοί, τελευταίο που κάνουμε και λίγο οικολογία, έχουμε ειδικές τεχνικές για εκτεταμένους όγκους του σώματος παντρέατος που διηθούν τον αλήριο, έτσι. Ναι. Κάνουμε προεγχειρητική αγιογραφία ή αγιοσυντή και βλέπουμε πώς γίνεται μετά η αιμάτωση μέσω της δασαροδρακτηρικής, έτσι ώστε να πάρουμε τον αλήριο. Είναι
Θα την διατηρήσετε την υπατική με τις πρόσθετες και οπίστες άλλο παγκράτες. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, αν μπορεί να το καθίσει. Καθηγητής κ. Περάκης είναι από τις τελευταίες έτσι, προσθήκες πολύ σημαντικής στο επιτελείο του ιατρικού μετά από λαμπρή σταδιοδρομία στη Γερμανία. Είχε ασχοληθεί και με τα θέματα μεταμοσχεύσεως συμπαγών οργάνων και ως εκ τούτου οι ερωτήσεις του έχουν ιδιαίτερη μεγάλη αξία. Άλλη ερώτηση. Να κάνω ένα σχόλιο γενικώς για την ΑΟΤΗ. Βεβαίως. Ενώ βλέπουμε εικόνες σταθερές ότι κατεβαίνει πολύ ωραία, δίνει τα μπράντζες όλα κτλ. Η πραγματικότητα, και το έχετε μελετήσει φαίνεται με τον Καραγιαννάκο εσείς κύριε καθηγητά, έχω την εντύπωση. Η ΑΟΤΗ δεν είναι ακίνητη. Δηλαδή έχει δύο κίνητα, δύο-τρεις κινήσεις. Η μία είναι η διάταση στο σφυρικό κύμα. Αυτό είναι το εύκολο. Η άλλη είναι ότι πάει έτσι. Και η τρίτη είναι να υποκατεβαίνει. Δηλαδή δεν υπάρχει ΑΟΤΗ ακίνητη. Το πρώτο, το πιο εύκολο που κάνουμε στα ενταυτικά είναι να πούμε κάνε άπνοια, γιατί και με την αναπνοή ανεβοκατεβαίνει ο διάολος. Λοιπόν, σκεφτείτε τι γίνεται όταν είσαι σε πλήρη λειτουργία. Και αυτό είναι μία από τις αιτίες που μακρόχρονα δεν αντέχουν τα ενταυτικά. Το μακρόχρονα μπορεί να είναι σε 5, σε 10, σε 15 χρόνια. Είναι ότι η αορτή δεν είναι rigid, είναι κινούμενο όργανο. Αυτό είναι το θέμα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του κυρίου Γουγουλάκη ότι η αορτή δεν είναι απλά ένα σωλήνας αλλά είναι στην πραγματικότητα ένα όργανο πολύπλοκο. Ήταν η θεωρία που την εγκαθίδρυσε ο καθηγητής ο κ. Μπουντούλας, καρδιολόγος και ήταν ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος έστρεψε τελείως τις αντιλήψεις που είχαμε για την αορτή και τις λειτουργίες της στη συνέχεια στα πράγματα που σήμερα ξέρουμε και εφαρμόζουμε. Αν δεν έχετε άλλη ερώτηση, εγώ να σας ευχαριστήσω. Θεωρώ ότι ήταν πολύ υψηλού επίπεδου οι παρουσιάσεις σας. Ελπίζω να τις απολαύσατε, να σας έχουν μείνει ορισμένα πράγματα από αυτά. Ξανά καλό απόγευμα και σας περιμένουμε και την επόμενη Τετάρτη.